Έχω πρόταση από το Al Jazeera, να ξέρεις. Ναι, γιατί 6, όχι. 6.000 ευρώ την ώρα. Πόσα? 6.000 ευρώ την ώρα. Τζάμπα πράγμα. Μου δίνουν. Εσένα. Ναι, και 5 χορηγούς στο μισάωρο. Δηλαδή στο 2 ώρο 20 χορηγούς. Να πας τραγιά μου. Ναι. Να πας. Για κάθε 0,1 ακροματικότητας που θα ανεβαίνουν οι εκπομπές θα παίρνω άλλα 1.500 ευρώ. Ναι. Και αν στο τέλος της περίοδου η ακροματικότητα ξεπεράσει το 1,5% θα πάρω και άλλες 10.000 ευρώ. Εγώ είναι που πάρα πολύ εγώ δεν είμαι μέσα πουθενά σε τέτοιο. Εγώ λέω για μένα. Α, για σένα. Ναι, έχω την πρόταση. Εγώ έχω από το CNN. Έχω την πρόταση για μπράβο, μπράβο. Μου δίνουν 2 σοκοφρέτες με... και 3 κιλά σπόρια. Καμιά νύφη σου δίνω. Δεν μου δίνει τίποτα. Σου δώσω εγώ νύφη. Τζάμπα, μπράβο. Όχι, ρε φίλε, μη μου κάνεις. Κοίταξε τίποτα. Λίγο. Έχεις βαλθεί, ρε εσύ. Ρε εσύ, τι πράγμα έχω. Τώρα το Σάββατο που θα πάμε εκεί που θα πάμε. Τα 30 αργύρια σταυρώσαν το Χριστό που λέει. Ναι. Εντάξει, μπροστά στο χρήμα. Μπροστά στο χρήμα. Φεύγει και η καψούρα. Φεύγει και το παδιλίκι. Φεύγει και ο πόθος και η αγάπη και τα φιλιά στη φανέλα. Εντάξει. Και οι πανηγυρισμοί και όλα και δικαιολογημένα θα πω εγώ. Γιατί βρείτε μου έναν άνθρωπο να έχει την ευκαιρία, τη δυνατότητα να πάρει τόσα χρήματα και να πει όχι, να πει να έρθει. Δύο σχόλια μπορώ να κάνω γρήγορα. Το ένα θα είναι αργότερα, ναι. Γιατί κατάλαβα γιατί λες. Το ένα θα είναι πιο μεγάλο, όχι τόσο πολύ. Το ένα είναι, ρε παιδί μου, ότι οποιοδήποτε έχει μια τέτοια πρόταση θα... Θα μπορούσαμε μάλλον, να το πάρω αλλιώς, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι αν ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός, οποιαδήποτε ομάδα δίνουν σε έναν παίκτη, ας πούμε, που έχει αγαπηθεί, που έχει κάνει 10 ευρώ και η άλλη του δίνει 12-13 και προτιμάει την άλλη. Κατάλαβες? Ναι. Εδώ τώρα μιλάμε, αν τα διάβασα καλά τα νούμερα, έτσι, για τετραπλάσια. Για τετραπλάσια. Μιλάμε για 450.000 ευρώ. 120 παίρνει τώρα. 450.000 ευρώ τον μήνα. Τώρα παίρνει 120 το μήνα. Ναι. Άρα για τετραπλάσια. Για τα επόμενα 4,5 χρόνια. Και αυτό. Και αυτό. Τι είναι 4,5. Συν τα μπόνους. Ωραία. Τα οποία είναι 25.000 ευρώ για κάθε γκολ που θα πετυχαίνει. Ναι. Και 50.000 ευρώ για κάθε νίκη που θα κάνει η άλλη τη ΧΑΤ. Ωραία. Πώς λέγεται. Άρα, για να την ξαναπιάσω, ναι, την πρώτη σκέψη, λέω ότι αν οποιοδήποτε παίκτη, είτε αγαπητό σημείο, γιατί εμείς εδώ πέρα λέμε μας προδίδει, μας κάνει μαζάνι, του δίνει μια ομάδα 10 ευρώ και η άλλη του δίνει 12 και 13 και προτιμάει τα 12 να φύγει από μια ομάδα που του δίνει 10, ναι, τι είναι κάποια χρόνια είναι. Ξέρω, και χαόδηση και... διαφορά. Ναι, να πω εκεί και φεύγει, τότε θα τον κράξω και εγώ. Ναι. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για τετραπλάσια χρήματα. Χρήματα τα οποία. Εντάξει. Κι όμως υπάρχουν, φίλε, θες να πάω στο δεύτερο σχολείο μου. Ναι, ή όχι. Ναι, γιατί έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Έχουμε τη... Α, το πιάνουμε κατευθείαν, δεν είπαμε τίποτα. Όχι, θα πάμε στους υποστηρικτές, αλλά να πούμε λίγο τον κόσμο πώς θα κινηθούμε. Ναι. Πάμε. Έτσι, πάμε. Φυσικά θα συζητήσουμε πάρα πολύ το θέμα Πρίγιοβιτς. Πιθανούς αντικαταστάτες. Αποχωρήσεις έχουμε και από τον Άρη. Ερχομούς δεν ξέρω αν έχουμε. Δεκτή έγινε η προσφυγή του Ολυμπιακού. Η αγωνιστική την Κυριακή ξεκινάει από το δεύτερο γύρο. Άρα είχε δίκιο ο Άρης που ψήφισε συν. Διότι είχε δίκιο. Ό,τι έλεγε ο ΚΑΠ ψήφισε. Έτσι. Κοίταξε λίγο. Να, δικαιώθηκαν οι λίγοι. Όχι, δικαιώθηκαν οι σωστοί, δεν υπάρχει λίγοι. Κοίταξε, δεν μπορεί οι σωστοί να είναι οι τρεις και οι 13 να είναι λάθος. Πώς, αφού το λέγει ο ΚΑΠ, ρε φίλε. Τι, ναι. Τι, δηλαδή, άρα έκανε λάθος το δικαστήριο. Τι έλεγε ο ΚΑΠ. Ο ΚΑΠ λέει ότι όταν, ναι, υπάρχει αναβολή, μετά γίνεται εμβόλυμη. Ναι. Και δηλαδή η Super League, ναι, έτσι, που πήραν αυτή την απόβαση, ναι, ήταν ανίδεη. Δεν ήξερε τι έλεγε. Παρανόμησα, βέβαια. Βέβαια παρανόμησα. Γιατί τι είναι η Super League, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Η Super League. Η Super League είναι ο συνεταιρισμός των ομάδων. Δεν είναι τίποτα κατά δικαστήριο δικαστές. Εγώ βλέπω ότι το διοικητικό δικαστήριο της ΕΠΟ δικαιώνει άλλη μια φορά τα χαϊδεμένα παιδιά του Πειραιά. Το σωστό δικαιώνει. Τους δημόσιους υπαλλήλους του Πειραιά, οι οποίοι έχουν κάνει συμμαχία με το δούρεο ύπο, ο οποίος είναι κόκκινος βαμμένος φέτος. Εντάξει, κάποτε ήταν πράσινος το 2010 ο δούρεος ύπος της πόλης μας εδώ. Το ασανσέρ της πόλης είναι φέτος κόκκινο. Λοιπόν. Γιατί πολύ απλά ο πρόεδρος που το διοικεί είναι δηλωμένος Ολυμπιακός. Εγώ θα πω το άλλο τώρα. Απάντε λίγο, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Ωραία, ωραία. Γιατί κάποιοι ντρέπονται να το πούνε. Κατάλαβες. Αυτή ήταν η ασπρόμαυρη οπτική γωνία. Και εγώ τώρα λέω ότι. Όχι, δεν είναι η ασπρόμαυρη οπτική γωνία. Και τώρα θα πω είναι η δήλωση του πρόεδρου σου που έχει κάνει επίσημα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Και εγώ λέω τώρα. Εντάξει. Ότι
Δεν γινόταν ναι, να μην δικαιωθεί, εσύ. Λέω εγώ. Δεν ναι. γινόταν, όχι ο Ολυμπιακός, όποιος και να έκανε. Ναι. Δεν γινόταν γιατί αυτό το λέγε ο ΚΑΠ. Mm. Και άρα αυτό τι μας δείχνει. Ότι οι 13 γλύφουν αυτόν που είναι δυνατός αυτή τη στιγμή. Ποιον γλύφουν αυτόν που είναι δυνατός, ο ΠΑΟΚ. Αυτό το λες εσύ. Αυτό το, και αυτό το λες εσύ. Αυτό όχι, το αυτό, εσύ. Το λέ, αυτό το λέει. Το λένε οι δικαστές, το λένε. Οι δικαστές του Γκάλαντ. Να βρει λίγο το νόμο του ΚΑΠ, ΚΑΠ. Το ορίζει αυτό ο ΚΑΠ. Φυσικά, στο διάβασα. Το είχε τέτοιο. Το είχε... διάβασε σε μένα. Βέβαια, σου έλεγα το νόμο. Ότι είναι ο 1362 του τέτοιου του ΚΑΠ. Δεν θυμάτω, αν μην το ψάξω, άμα μας ακούει κάποιο φίλο. Δηλαδή λες ότι δεν το λέει ο ΚΑΠ και οι δικαστές παρανόμησαν. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός. Ο Άρης και ο Πανιώνης ήταν οι νόμιμοι και οι 13 ήταν οι παράνομοι. Δεν είναι νόμιμοι, δεν θα πει νόμιμοι. Αλλά... είπαν το σωστό. Α, είπαν το σωστό. Οι άλλοι είχαν άλλα συμφέροντα, να μην γίνει. Δεν ξέρω το οποιοδήποτε. Μάλιστα. Ναι. Έτσι, ναι. Εκτός τώρα αν μας λένε ψέματα. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Λένε ότι ο τάδες νόμος του ΚΑΠ λέει ότι όταν μία αγωνιστική αναβάλλεται, γίνεται εμβόλυμη και περνάμε στην άλλη. Πώς θα γίνει, δεν δηλαδή. Υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει καλά, πρόβλημα φυσικά δεν υπάρχει. Κανένα θέμα. Φυσικά και δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα δούμε πότε θα οριστεί. Η αγωνιστική που αναβλήθηκε τελικά και δεν θέλουμε νομίζω μέσω Ιανουάριο. Δεν ξέρω πότε. Δεν ξέρω. Αυτό το ορίζει τέτοιο. Αυτό το ορίζει... Ναι, να δούμε πότε θα βρουν η διοργανώτρια αρχή. Ας βρει η διοργανώτρια αρχή, να μην το συνεχίσω, την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα και να μας πει τέλος πάντων. Της αγωνιστικής, να ξέρει δηλαδή και η κάθε ομάδα το πότε θα παίξει. Γιατί άλλες ομάδες έχουν υποχρεώσει και στο κύπελο. Έτσι. Σωστό αυτό. Άλλες σε κάνουν πρωταθλητισμό, άλλες πάνε να υποβιβαστούν, άλλες είναι στη μέση, θέλουν σωστό. Να βγουν Ευρώπη, άλλες περιμένουν. Άλλος παίζει Ευρώπη, ναι. Ολυμπιακός. Ναι, τι έγινε με την τιμωρία της ΑΕΚ από την UEFA. Έλατε, τι γίνεται, δεν ξέρω τι. Άμα δεν τιμωρηθεί, ναι. Τι να κάνουμε. Να μας πούνε και λίγο τι θα γίνει και με αυτούς που είπαν ότι συλλάβανε, να μας πούνε σε ποια ομάδα ανήκουν και με ποιον αντιπρόεδρο έχουν άρεστες σχέσεις. Και αυτός εκεί που πέταξε φωτοβολίδα, να δούμε ποιος είναι. Δεν την είδαμε ακόμη. Αυτός πέταξε φωτοβολίδα. Δεν τώρα. Μην το κάνει τσόντα να πούμε. Γιατί τσόντα το κάνω, ρε, τι σχέση έχει μια φωτοβολίδα που δεν γνωρίζουμε ποιος είναι. Να δούμε ποιος είναι. Ναι, τότε να βρούμε και τις κασέτες. Να τις δούμε όλες. Τα DVD από τα αποδυτήρια που πλακώσαν του Πλατανιά στους παίκτες στο ξύλο. Εγώ είπα όχι. Και τα χάσανε. Φυσικά. Και είχαν κοπανίσει και τον παρατηρητή. Όχι, όλα να όλα. Δεν τα λες. Όλα στο φίλο. Δεν τα λες. Υπέρ του Ολυμπιακού είσαι πάντα. Δεν είμαι υπέρ του Ολυμπιακού. Πώς. Είσαι Θεσσαλονικιός, είσαι Βορειοελλαδίτης, σε φωνάζουν Βούλγαρο. Βούλγαρο οι απόγονοι και είσαι υπέρ του Ολυμπιακού. Και εσύ και ο πρόεδρός σου. Πώς όχι, όχι, όχι. Αυτό. Δεν πώς να... όχι, όχι. Άκουσα. Τουλάχιστον όσοι μας ακούνε εδώ στην εκπομπή το γνωρίζουν πολύ καλά ότι είσαι υπέρ του Ολυμπιακού. Άκουσε. Δεν μπορεί να λες. Δεν μπορεί να λες και σωστά λες ναι. να βρεθούν αυτοί που χτύπησαν τον Τζούλο. Ναι. Σωστά το λες. Mm. Και τον άλλον να μην το λες εσύ που έγινε πριν δύο μήνες, τρεις μήνες. Που πέταξε ευθείας βολές. Βλέπω... Και αν έπιανε καλά ρί και θα είχαμε τον πλέον νούμερο 2. Εντάξει, και αν αυτό, που κατουράμε είχε νύχια τα δάχτυλο. Εντάξει, μην μπερδεύεσαι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα είναι ένα και το άλλο δεν είναι. Εδώ υπάρχει το αν. Που λες εσύ που δεν έγινε τίποτα. Α, δεν έγινε και στην τίποτα. Άλλη περίπτωση. Εντάξει. Και στην άλλη περίπτωση. Τι έγινε, τίποτα. Όχι, τίποτα. Μπράβο. Απλά πέταξα μπράβο. Ένα στυλό. Μπράβο. Τίποτα. Μπράβο. Δεν έγινε τίποτα. Έληξε λοιπόν. Και στο άλλο δεν έγινε τίποτα. Στο άλλο δεν έγινε τίποτα. Όχι, τίποτα. Α, εσύ με δηλαδή. Με τη λογική τη δική σου δεν έγινε. Εσύ δηλαδή τα αίματα που είδε στο αμάξι κάτω. Εσύ, με τη δική σου λογική δεν έγινε, Ρετάσο. Εγώ λέω και στα δύο έγινε. Ακούγεσαι, αγόρι μου. Εγώ λέω και στα δύο έγινε. Εγώ λέω και στα δύο έγινε. Εσύ λε έγινε στο ένα. Εγώ σου λέω ότι στο ένα δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Έτσι που είναι λάθο. Είναι ηλίθιος και ανόητος όποιος το έκανε αυτό με τη φωτοβολίδα. Δεν έγινε τίποτα. Και γιατί το είπα από την πρώτη στιγμή. Ναι, δεν έγινε όμως κάτι. Ωραία, εντάξει. Και στη δεύτερη περίπτωση έχουμε μια δολοφονική επίδεση σε διαιτητή λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις κάποιου υπεύθυνου τύπου από ομάδα μεγάλης ΠΑΕ. Μετά από εκπομπή πάλι συγκεκριμένης ομάδας από οπαδούς. Τη συγκεκριμένη ομάδα η οποία απείλησαν ευθέως την εκπομπή του στο συγκεκριμένο διαιτητή. Αν υπάρχει ηθική αφαιρία, να του πιάσουν. Τον άνθρωπο τον ξαπλώσαν, τον ματώσαν, ήθελαν να τον αφήσουν ανάπηρο και τώρα περιμένουμε να δούμε όπως, τι θα γίνει. Όπως και εσύ και εγώ προσέχουμε τι θα λέμε εδώ πέρα. Ναι. Αν υπάρχει ηθική αυτουργία οποιαδήποτε, είτε του Καραπαπά, είτε του, πώς το λένε, του Τσουκαλά, να πάρει όχι, εγώ αστυνομία. Κρατάω την αντίδρασή σου που είναι υπέρ του Ολυμπιακού πάλι. Εγώ και του δύο. Εγώ και του δύο λέω. Εσύ δεν λες και του δύο. Εσύ δεν λες και του δύο. Εγώ και του δύο λέω. Δεν λες καθόλου και του δύο. Εσύ είπε ποτέ δεν έχει κράξει την αγαπημένη σα ομάδα τον Ολυμπιακό. Κάποτε αγαπημένη σα ομάδα ήταν η πράσινη το 10. Τώρα είναι η κόκκινη. Τι να κάνουμε. Θα κάνετε υπομονή. Ακουγόμαστε θα και κάνει, ίδιο, φυσικά ακουγόμαστε και οι δύο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το παθαίνεις. Όσο θα είμαι εγώ εδώ απέναντί σου, θα στα λέω κατάμουτα. Γιατί πάντα αυτό κάνω. Από πίσω εγώ, από πίσω εγώ. Με κιλοτάκι string εγώ και φουστανάκι μίνι, δεν μιλάω. Φιλαράκι, ό,τι έχω να πω, μπροστά τα λέω. Εντάξει, όμορφα και ωραία. Πάμε στους χορηγούς τώρα.
Και τα πούμε. Πάμε στον πρώτο. Στο Εσκοπάρε. Κύριος υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 ως 10, το Escobar Espresso Coffee Bar Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Αθέων και το τηλέφωνο του Escobar το γνωστό 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για καφεδάκι είναι το Escobar, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θεωρείτε εσείς σωστό να πιείτε με την παρέα σας. Το ρότερο στέκι σπορτ για να απολαύσει αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League, Football League και τη αγαπημένη σου ομάδος. Μάνος Καλογεράκης, Νίκος Μπουγάτζας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Κάτσε λίγο, πάρε και αυτό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κοντά μας άλλο ένα βράδυ το πιστοπολείο Πορκίτο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πατσέτες, τζουκάκια, χειροπίτα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραλού και Δημητρίου 52. Παραγγελίες στο 23-15-20-555 για αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροπίτες νοστιμιές. Κατεβάστε την εφαρμογή από το App Store για το Πορκίτο και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων είναι η Skies Aviation Academy στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους για τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy καταστάει στην Περαία, Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε στο διαδίκτυο το skies.gr και το τηλέφωνο που μπορεί να απαντηθεί οποιοδήποτε ερώτημά σας είναι το 23920-2100. Εδώ και το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsports Ερκέζος, εγγυημένο το σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων, πολυετής εμπειρία στο Motorsports Ερκέζος, λογικές τιμές, εγγύηση στην εργασία, συνέπεια προς τον πελάτη, εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελαιοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες του είδους, καθώς και επισκευή στο φθαρμένο σας μάνα το οχήματό σας. Motorsport Ιορδάνης της Ερκέζος στην Νεάπολη, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικότατο Σκόρπιο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπαδρέου 252. Τηλέφωνο επικοινωνίας για το σέρβις του οχήματός σας αλλά και για δωρεάν για κούτρα τεχνικό έλεγχο, σημειώστε το 2310-635-809. Και τέλος, κοντά μας άλλο ένα βράδυ και ο Αβράμογλου, θαυματουργά φυτά, ιάματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλα και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Αβράμογλου λοιπόν, η πηγή των βοτάνων, φυτοσλίμ, λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Να πούμε χρόνια πολλά και στο φίλο μας τον Γιάννη τον Ζιγκόλη. Σε όλους τους Γιάννη, ναι. Να πούμε χρόνια πολλά. Εντάξει, σε όλες τις Ιωάννες. Εδώ δεν ξέρω, εγώ επειδή είμαι. Και στον πρόδρομο. Και οι πρόδρομοι γιορτάζουν σήμερα. Σοβαρά, δεν το ξέρω. Και σε όλους τους πρόδρομους, έτσι. Μάκη, εδώ ο Γιάννη δεν σπιέγει, γιατί εγώ είμαι και νέος τώρα. Του Γιάννη τον Γιαννούλη. Σωστά. Έχουμε τον Γιάννη τον Ζάτσι, τον Ιχολύπτη. Τον Ιχολύπτη. Ναι, ναι. Άλλο. Υπάρχει πολύ μέσα άλλο τώρα δεν μου έρχεται. Εντάξει, ας τους Γιάννης, το είπαμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Έτσι να είναι γερά τα παιδιά. Υγεία πάνω απ' όλα, τύχη, ευτυχία, επιτυχίες. Έτσι. Και γιόρταζε. Τώρα το Γιάννης είναι πολύ. Ναι, και κανένα καλό, στρακοειδή κοντά σας, να πούμε. Τα αρσενικά. Σωστό, σωστό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο. Για τη γεύση. Γιατί? Α, γιατί ναι, με τη δεύτερη. Λοιπόν. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας εκπομπής. Να πούμε τρόπους. Θα ανοίξουμε τις γραμμές από τώρα ή όχι? Όχι, μετά, όχι. Μετά το. Έχουμε και κάποια πραγματάκια. Μετά το break. Δηλαδή κατά τις παρά 20. 11 παρά 20 ναι, κάπου εκεί. Παρά 20 παρά 4 και υπάρχουν κάποια θεματάκια. Πολλά θεματάκια. Και πάω και Άρης, ναι. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο νομίζω υπάρχουν. Μεταγραφικά, γιατί είμαστε μεταγραφική περίοδο και ο ΠΑΟΚ έχει την περίπτωση του Πρίβης και άλλες περιπτώσεις. Και ο Άρης και με τα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και στις δύο ομάδες. Τρόποι επικοινωνίας θα τους πούμε όταν ανοίξουμε μετά τις γραμμές. Τα μηνύματα, αν θέλει κάποιος φίλος να μας. Τα μηνύματα, FM και ενώ το μήνυμά σας, τη σκέψη σας στο 54526. Οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Λοιπόν, ή οτιδήποτε εδώ πέρα το έχει ο Τάσος το θέλετε θέμα, να διαβάσουμε. Με τα SMS, όντως. Προς το ακροατήριο του Λίμπερο. Λοιπόν, ξεκίνασε με τον Τεκιόν, με τον Πρίγιοβιτς λογικά. Λοιπόν, με αυτό πες ναι, αυτό που εντάξει, θέλει, γιατί με άναψε λίγο τα λαμπάκια μου με τους απόγονους. Έτσι, με αυτό που γίνεται. Δηλαδή, αυτό πράγμα είναι συχαμερό. Δηλαδή, να είσαι από τη Θεσσαλονίκη,
να σε λέει ο απόγονος, ο Βάζελος και το Χανούμι, να σε φωνάζουν Βούλγαρο, εσένα, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου και να υποστηρίζει ομάδα να πούμε του Βρωμολίμανου. Κατάλαβες. Εμείς τρέγια πέσαμε. Πώς δεν υποστηρίζει. Πέσαμε από τον Κιρτζίκη, πέσαμε εμείς. Και ο Κιρτζίκη. Από τον Κιρτζίκη. Τι σχέση έχει ο Κιρτζίκη με τον Λείψανο τώρα κι εσύ. Άσε το τον Κιρτζίκη ήταν. Υποτίθεται, γιατί δεν μιλάμε τώρα μετά στο καφενείο, με δημόσιο λόγο έχουμε. Τώρα δεν ξέρω πώς να το πω. Ενώ σαρίστη ήταν. Εγώ σου λέω από το Κεντζίκι, όχι μόνο πέσαμε, ενώ έπρεπε να γίνει μπαράς. Θυμάσαι, είχαμε πάει και στο Ραπτόπουλο. Έλεγε ο κανονισμός να γίνει μπαράς στη Γάμα Εθνική. Δεν έκανε τον μπαράς και την έκανε την επόμενη χρονιά ο Κεντζίκης. Την επόμενη χρονιά έγινε μπαράς. Χάσαμε μια χρονιά μόνο από το Κεντζίκι. Εγώ βλέπω ότι. Τι βλέπεις? Ότι τι και βλέπεις? Το 2010 ήσασταν οι δούριοι σύμφωνοι. Εσείς πότε ήσασταν μόνοι σας πάντα? Μέσω του κουμπάρου, μέσω του κουμπάρου του Μουσάτου, πώς το λέγανε, του πατέρα. Έτσι, τον είχατε γενικό κουμάντο το κουμπάρο του μέσα στον Άρη. Σωστά, σωστά. Εντάξει, σας χρέωσε και μια καραβιά Ισπανούς. Ναι, ναι. Και ψαχνόσασταν με τα οικονομικά σας. Δεν σας χρεώνει κανένας καμιά καραβιά τώρα. Εμάς. Κατσερίδες τέτοιο, αυτά είναι όλα καλά. Ποιος πλάκα, ποιος κατσερίδες, δεν φίλε. Σωστά. Αν τα κάνεις να πούμε και 3-4 εκατομμύρια λάθη. Να, τα παίρνεις. Μπαμ, μπαμ. Τα παίρνεις. Μόνο από τον Ροντρίγκες θα πάρει δύο χαρτιά μεταπόληση. Και 6 πήρε από τον Λούκας 8. Αυτό δεν έχει σχέση. Και 10 θα πάρει από τον Μπρίγκεβιτς 18. Γεια σας. Αυτό είναι άλλο. 18, είναι άλλο 18 Ζάχο μου είναι 6 φορές το δικό σου μπάτζετ. Δεν έχει σχέση αυτό. Εγώ λέω ότι έρχονται κάποιοι παίκτες που φαίνονται ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν και έρχονται. Ενώ στον Άρη ήρθε ο Κολάσο. Μα ο Άρης δεν δίνει τα ποσά που δίνει ο ΠΑΟΚ. Τώρα το είπες. Άντε πάλι. Ο Άρης δεν μπορεί. Αυτό σε νοιάζει. Ρε, εσύ, γιατί εμένα τα ποσά δεν με νοιάζουν στον ΠΑΟΚ. Εμένα με νοιάζει να έχει καλούς παίκτες και να πάει καλά. Άλλο λέω, Τάσο. Λέω ότι όταν υπάρχει χρήμα. Τι κάνεις με το χρήμα? Μπορείς να αγοράσεις κάτι πιο σίγουρο. Κάτι πιο. Ότι δεν θα πας στην αμφιβολία την παικτική. Εγώ φαίνοντας με 150 και 200 χιλιάρικα τον Κολάσο που έχει θρηματιστεί το πόδι του πριν 2 χρόνια, 3, ρισκάρω. Εσύ όταν δίνεις 1,5 εκατομμύριο 2, δεν πρέπει να ρισκάρεις. Αυτό να σου λέω. Φίλε, να είσαι. Αυτό να είσαι. Δεν να πρέπει είσαι, να ρισκάρεις. Να είσαι ένα πιο καλό παιδί, να σου έδινα παραπάνω λεφτά οι φίλοι σας. Άλλο λέω. Γιατί και το budget, έτσι το λέω εγώ. Πώς? Και το budget των φίλων σας είναι περιορισμένο, να μην κατάλαβες. Φίλων μας. Ναι. Αυτόν τον φίλο σας που πήραν τον Χριστοδουλόπουλο και θέλω να πάρουν ποτάρι με τον Χριστοδουλόπουλο, τον Πεντατζή. Κατάλαβες. Ναι. Να είστε πιο καλά παιδάκια, να παίρνετε πιο καλά αποτελέσματα, να βάζει τα πέναλτι ο Γιουνές. Ο Γιουνές, έπρεπε. Ναι, να βάζει το πέναλτι ο Γιουνές στον ΠΑΟΚ, να κάνατε καμιά καλή μεταγραφή. Κατάλαβες. Άρα, μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Τι να πάμε. Δεν το περίμενα αυτό με τον Μπρίγκοβιτς, πραγματικά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Είναι τεράστια η προσφορά η οποία του γίνεται. Μιλάμε για 25 εκατομμύρια ευρώ σε 4,5 χρόνια. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι 28 χρονών, θα είναι 33 και θα έχει 25 μοίρια στην πάντα συν τα μπόνους, τα οποία είναι για κάθε γκολ 25 χιλιάρικα και για κάθε νίκη της άλλη Ιτιχάτ, πώς λέγεται. Άλλα 50 χιλιάρικα για κάθε νίκη. Δηλαδή 10 νίκες, άμα κάνει η ομάδα, είναι άλλα 500 χιλιάρικα ετησίως. Και άμα βάλει 10 γκολ, θα σου πω εγώ, που θα τα έχει εκεί ψωμοτήρι. Άλλα 5 είναι, είναι άλλο 1 εκατομμύριο το 5 χρόνο. 5 την πενταετία. Ναι, άλλα 5. Δηλαδή είναι καμιά τριαντάρα. Ξέρω εγώ. Ναι. Αν αντέξει όμως ο Πρίγιοβιτς εκεί πέρα κάτω. Ναι. Εδώ υπάρχει. Δεν είναι έτσι, φίλε, τα γράμματα. Γιατί εκεί οι θερμοκρασίες. Δεν είναι η ομάδα. Μιλάμε για Σαουδική Αραβία. Νόμιζα για τη ζωή, γιατί μένα το σχόλιο μου για τη ζωή θα είναι. Η οποία Σαουδική Αραβία είναι ένα καμίνι στην κυριολεξία. Έχει 45 με 50 βαθμούς κάθε μέρα σχεδόν. Απεκτικά λες αν αντέξει. Τι εννοείς? Όπως σαν άνθρωπος. Αυτός και η οικογένειά του, δεν ξέρω. Κάνουν προπόνηση 8 η ώρα το απόγευμα καθημερινά, γιατί η θερμοκρασία τότε πέφτει στους 36 βαθμούς. Είναι η καλύτερη θερμοκρασία που μπορείς να βρεις στη Σαουδική Αραβία. Είναι 36 βαθμοί. Απαγορεύεται το αλκοόλ. Δεν έχει καφετέρειες. Δεν έχει μπαράκια. Δεν έχει να διασκεδάσεις. Γίνονται μόνο κάτι πάρτι σε μερικά σπίτια. Έτσι, πριβέ. Απαγορεύεται το αλκοόλ. Έτσι. Οι άντρες πάνε σε αντρικά. Πώς το λένε? Σε αντρικά μπαράκια. Να το πούμε, σε αντρικές καφετέρειες. Για αυτές οι καφετέρειες είναι σε κάποια εμπορικά κέντρα. Οι γυναίκες πάνε χώρια σε καφετέρειες. Δηλαδή είναι μια περιορισμένη ζωή, η οποία είναι εξαρτημένη από την θρησκεία του μουσουλμανισμού, η οποία ξέρει ότι είναι πάρα πολύ φανατική εκεί πέρα κάτω.
Και μπορεί... Ανάλογα την χώρα και ναι. την περιοχή. Σαουδική Αραβία σου λέω. Ντουμπάι, γιατί έχω στο Ντουμπάι. Σαουδική Αραβία. Ωραία. Η χώρα λέγεται Σαουδική Αραβία. Δεν... Ναι. Σαουδική Αραβία δεν είναι Αφρική, ξέρω κάτι. Είναι η χώρα Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία. Πρωτεύουσα νομίζω είναι Ριάντ. Μέκα, ποια είναι. Ούτε ξέρω. Η Ριάντ ή Μέκα. Ήταν εκεί ο πρώτος μου ξάδερφος. Πολλά χρόνια. Και ήρθε ο άνθρωπος. Τι πήγε στο Ντουμπάι. Και... Στο Ντουμπάι πήγε για ιατρικές εξετάσεις να περάσει. Α, εγώ, ναι. Ναι. Ναι, αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο τα λεφτά στη ζωή μας. Γιατί μια πενταετία στα ντουζένια σου, ναι. 28 με 33, ναι. είσαι στα ντουζένια σου, καρδάσι μου. Εντάξει, πολλά τα λεφτά, ναι, ή θα πεις, κοίταξε, εγώ θυσιάζω μια πενταετία για τα επόμενα 30 χρόνια, 40, 50 τη ζωή μου. Μόνο 50, τα δισέγγονά του θα το δει. Φίλε, ναι, θυσιάζω μια πενταετία. Έχει πλάκα, κάνεις. Έτσι. Και θα πάω και θα αλλάξω εκεί. Τώρα. Συγγνώμη, επειδή το είπες, όχι, γιατί κάνουμε. Επειδή είπες στην αρχή, έτσι ξεκίνησες. Mm. Εσύ, αν σου δίνει τώρα μία τέτοια, μία. Θα το πάω σε αναλογία. Ναι. 15.000 ευρώ το μήνα, θα σου έλεγε Τάσο. Mm. Θα πας στον. Πότε? Τη μέρα. Τη μέρα. Το μήνα, 15.000 ευρώ. Α, γιατί αυτός θα πάει 15.000 ευρώ τη μέρα. Oh. Το βάζω λίγο πιο πολλά γιατί αυτός παίρνει τα τετραπλάσια. Αυτός παίρνει 450 ναι. το μήνα. Ναι. Με 30 μέρες επί 15.000 κάνει 450. Ναι, 15 παίρνει 120 στον ΠΑΟΚ. Παίρνει 450 εκεί. Μπράβο. Λίγο λιγότερο από το 4 φορές τα λεφτά του είναι. Λίγο λιγότερο. Ναι. Είναι 3,9 φορές τα λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Να μην 4, το βάλω 8, εσένα 4 ναι. φορές τα λεφτά που ναι. παίρνει εδώ, να το βάλω λίγο περισσότερο. Ναι. Γιατί 4 φορές μπορεί να μην το έκανε. Ναι. Σου λέω 10.000 ευρώ. Mm. Τάσος, μια εταιρεία στο Ριάντ, ναι. σου δίνει για να φτιάχνει που έλεγε και ο Ραπτούρ, τι σουλίνες, ναι, ναι. σου δίνει 10.000 ευρώ το μήνα. Ναι. Θα πήγαινε, Τάσο, ή όχι. Αν παίρνω εδώ 3.000 το μήνα. Δεν παίρνει, αυτά που παίρνει τώρα, Τάσο, σου λέω. Κάτσε, ρε φίλε. Αυτά που παίρνει τώρα, σου λέω. Συγγνώμη λίγο. Έχει διαφορά αυτό που λες. Αυτό σου είπα. Αυτά που παίρνω τώρα είναι 1.000 το μήνα. Αυτό σου είπα. Έτσι, αν πάρω 10 είναι 10 φορές. Αυτό σου είπα. Αυτό θα πάρει 5 φορές. 4, 5. Ναι, 4... σωστά, με τα μπόνους 5. 5. Ναι, αλλά ο πρίγκιπας ξεστεί παίρνει τον χρόνο. Αυτό λέω. Παίρνει 2 εκατομμύρια. Αυτό... Ναι, κάτσε ρε φίλε, να σου πω. Μα παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο, καρδάσι μου. Ναι. Δεν μου φτάνουν εμένα να θα έπαιρνα εγώ 2 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Εμένα, την οικογένειά μου και τα λοιπά. Να κάτσω να κάνω τη ζωή μου. Μαζί σου είμαι. Πρόσεξε τώρα. Απ' την άλλη την πλευρά όμως μιλάμε για Σέρβο. Ναι. Μιλάμε για οι Σέρβοι όλοι είναι φιλοχρήματοι. Ναι. Έτσι. Καλά, στον άνθρωπο είναι αυτό, αλλά οι περισσότεροι. Οι Σέρβοι κατά πλειοψηφία είναι φιλοχρήματοι. Το έχουν αποδείξει κατά καιρούς. Έτσι. Ο άνθρωπος είναι τεράστιο το δέλεαρ. Έτσι. Και αν αποφασίσει τελικά να πάει στο καλό, στην ευχή της Παναγίας, να τον ευχαριστήσουμε. Δεν έχει πάρει απόφαση, δεν είναι τελειωμένο το λέει. Δεν έχει. Αύριο θα αποφασιστεί, θα έχει το τελευταίο λόγο, τον έχει ο Ιβάν Σαββίδης. Αύριο είναι η συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, να δούμε τι θα πει και η πλευρά Σαββίδη. Εγώ πιστεύω ότι κατά 90% έχει φύγει ο Πρίγιοβιτς από τον ΠΑΟΚ. Τώρα όμως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν δεν πέσουν οι υπογραφές, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο αγκάθι, υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο, το οποίο δεν συζητήθηκε πάρα πολύ σήμερα στα Ριτζιάνα της πόλης. Είναι το ότι οι Άραβες τη ρήτρα του Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς θέλουν να τη δώσουν με δόσεις. Ναι, το άκουσα αυτό. Ναι, αυτό ο ΠΑΟΚ δεν το δέχεται. Δηλαδή, ή θα μου δώσεις 10 εκατομμύρια cash. Γιατί αυτό είναι και το κίνητρο για να πάρεις τον ποδοσφαιριστή και να διαπραγματευτείς με τον ποδοσφαιριστή εφόσον πληρώνεις τη ρήτρα. Δηλαδή, έχει μια ρήτρα ο Πρίγιοβιτς 10 εκατομμύρια που για μένα είναι αφέλεια στον ΠΑΟΚ να τον έχουν μόνο 10 εκατομμύρια τον επιθετικό της Εθνικής Σερβίας. Τον ποδοσφαιριστή που βγήκε μέσα στην καλύτερη πεντάδα ποδοσφαιριστών παγκοσμίως με τα περισσότερα γκολ στο 2018 είναι αφέλεια. Για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τον έχουν μόνο 10 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα. Να κάνω μια έναν ποδοσφαιριστή, με συγχωρείς, που αν ο ΠΑΟΚ πρώτα ο Θεός καταφέρει να παίξει στους ομίλους του Champions League το 2019, αυτό μπορείς να το πεις. Θα μπορούσες να τον πουλήσεις τουλάχιστον τα διπλάσια, να μην σου πω 2,5 φορές επάνω. Ωραία. Επειδή ούτε δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, γιατί καλά κάνουμε τη συζήτηση, να πάμε και σε λίγο στο διάλειμμα. Τι λένε όμως οι διεθνείς κανόνες, λέει οι κανόνες, ας πούμε, της UEFA, δεν ξέρω, της FIFA, ότι όταν υπάρχει ρήτρα πρέπει να δίνεται cash, λέει ότι πρέπει να δίνεται το 30% cash και τα άλλα, ξέρω, τι λένε. Το έχεις ρωτήσει αυτό. Όταν μιλάμε για τη ρήτρα, ναι. εννοούμε για cash. Ναι. Αυτό σημαίνει. Ναι, είναι νόμος αυτό δηλαδή. Πρόσεξες. Ναι. Δεν το ξέρω, ναι. γι' αυτό ρωτάω. Ματέο Γκαρσία. Έτσι, ναι. Διαπραγματεύεσαι που θέλει να τον πάρει πίσω ο Βερνάτη.
Καλά. Κράζει ο Ζάχο, αυτό το ανθρωπάκι Ζάχο. Ναι, τον έκανε σήμερα πάλι. Καλά τα έλεγα εγώ. Θα κάνουμε πλάκα μετά λίγο. Ναι. Λοιπόν. Ματέο Γκαρσία. Αν είναι αλήθεια, έχει δίκιο. Αν θες να βάζει μια ρέτρα η ομάδα του Ματέο Γκαρσία. 3 εκατομμύρια ευρώ θα σου πω εγώ από την Πορτογαλία. Έτσι. Από την Ισπανία. Από την Ισπανία. 3 εκατομμύρια ευρώ. Πέτσε λίγο. Πάει ο Άρης γιατί το γουστάρει το Ματέο Γκαρσία και του κάνει και λέει την Λας Πάλμας. Εγώ αύριο σας βάζω 3 εκατομμύρια ευρώ και παίρνω τον παίκτη. Ναι. Διαπραγματεύομαι με τον παίκτη. Δεν διαπραγματεύομαι με την ομάδα. Εφόσον καλύπτω τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή. Αυτό βέβαια. Εννοείται ότι αυτά τα 3 εκατομμύρια είναι cash. Ναι, λέω μπας και υπάρχει κάποιος κανονισμός. Δεν υπάρχει κανονισμός. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν το ξέρω. Υπάρχει. Αυτό είναι και το κίνητρο. Εντάξει. Αυτό είναι και το κίνητρο. Ότι, ρίξουν, ότι, μα γι' αυτό είναι και ο όρος ρήτρα. Είναι το κίνητρο για τον ποδοσφαιριστή και για τις ομάδες. Παρακάμπτω την ομάδα. Ότι παρακάμπτω την ομάδα και διαπραγματεύομαι με σένα. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω. Ή 10 κας. Δεν το ξέρω, λέω. Αυτό θα πει και ο Σαββίδης αύριο στον Πρίγιοβιτς. Ή 10 κας και σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Θα βρούμε άλλον παίκτη, αν και είναι δύσκολο. Στην ομάδα πρέπει να το πει. Στον τέτοιο τι τον θα το πει. Ναι, ρε παιδί μου, το ίδιο είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Είτε το πει στον παίκτη, είτε το πει στην ομάδα, ένα και ταυτό είναι. Έτσι. Ή δίνετε 10 και πάρτε τον. Χαλάλη σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αλέξανδρε. Ή αν είναι με δόσεις, αράξτε και όταν έχετε τα 10, ο Θεοδόσης, ελάτε να τον πάρτε. Όμορφα και ωραία. Και φυσικά άμα δεν μπορέσουν να τον πάρουν, κάνεις και μια αναπροσαρμογή στη ρήτρα του Αλεξάνδρου Πρίγκοβιτς. Τη βάζεις 15, τη βάζεις 18, 20, 12, 11,5. Θα πρέπει να το αυξήσεις και το τέτοιο. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Έτσι και τελειώνει η μπουγάδα. Θα τα πούμε όμως όλα. Να περάσουμε, να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτά που έλεγε ο Τάσος και εγώ. 2-3 πραγματάκια να πω και για Άρη που είχαμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ο Τάσος φυσικά. Και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Τι και Ολυμπιακού είναι αυτά. Άντε βρε παιδί των λουλουδιών. Ωραίο. Μπράβο. Από το φάκελό μου είναι. Από το φάκελό σου, από πού θα είναι. Φάκελο. Από το. Δεν πάει, εντάξει ρε εσύ. Εσύ ναι. Εμείς δεν το... ακούμε ACDC, δηλαδή. Από το κοκκινοκίτρινο φάκελο σου είναι. Ναι. Βάλε, ρε, βάλε λίγο Made να γουσάρουμε. Βάλε Made. Βάλε και αυτό καλό είναι. Αυτό βάλε. Τι είναι φίλε, αυτό τώρα που φοράει αυτή δεν είναι για σουρτσάκι τώρα. Εντάξει, στο... ήτανε... Τι ήταν, στον πισινό τη 4 παίζουν ξέρει και ένα γράφει. Εντάξει. Αυτή είναι απλά κανένα σόβρακο και κάνει τέτοια. Αυτή είναι φίλε για να τη βάλει για τραπέζι να παίξει πόκα. Τελείωσε. Αυτό τι θέλει και πέρα ο Μπούλη. Ποιο. Ο Μπούλη. Ξέρω εγώ. Ένα από αυτού λέει έχει γυρίσει τσόντα στο Σιρινάκι. Σοβαρά μιλά. Ναι, κάτι τέτοια λένε. Δεν ξέρω. Κάτι το βάλανε και αυτό είναι ωραίο δηλαδή. Εγώ πιο ωραίο είμαι από αυτό. Εδώ δεν φίλε. Ναι, καλά. Αυτή είναι παιδιά, χάσε. Λίγο κυταρίδα το έχει. Εντάξει, τι κυταρίδα τώρα, φίλε. Λίγο, λίγο. Δεν βλέπει κάτι μπουτια που έχει. Ό,τι πρέπει για τον Μπουγάτσο ήταν αυτή. Μπομπάτσκι. Αυτή λέει όμως. Η μπροστά, αυτή ναι, λέει. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Πού πα τώρα, μα να σου πω και κάτι. Βάζει τώρα και κατά... το σορτσάκι. Βάλε μια παντελόνα, βρε κορίτσι μου, να μην φαίνεται, ξέρω εγώ. Με πολύ το τρώνε φαγάκι του από του άντρε όμω. Και αυτό φαγανό το βλέπω. Τι θα γίνει με αυτό, τα εκτρώματα θα ασχοληθούμε. Άντε, πάμε. Άντε, τι θα κάνουμε. Τι, δεν κατάλαβα και ο κόσμος τι λέμε. Τι λοιπόν. Ξέρει ο κόσμος τι λέμε. Ξέρει. Λοιπόν, τελείωσε αυτό που έλεγες εσύ για τον. Εντάξει, εντάξει, πέστε για τον Πρίγκεβιτς θα τα πούμε. Θα τα πούμε γιατί έχουμε και κύπελο αύριο. Σωστά, το ξεχάσαμε. Η μοναδική ομάδα της πόλης. Ναι. Που συνεχίζει στο Δεσμοτικό Κυπέλλου. Η μοναδική ομάδα της πόλης που μπορεί να κάνει τον double φέτος. Έτσι. Το κύπελλο παίζεται. Ναι. Το πρωτάθλημα παίζεται. Κοίταξε λίγο. Το δεν μπορεί να το πάρει ο Άρης. Απέζεται τώρα. Παίζεται. Τώρα παίζεται. Όταν σε έλεγε ο Τρέγιας δεν έχει τελειώσει. Τι παίζεται. Να πάει στο πρωτάθλημα. Δεν είμαστε μακριά. Εντάξει, φίλε, γιατί όχι. Ο άλλο που είναι. Μαθηματικά, θα τον κανονίσω. Μαθηματικά μπορεί. Ναι, μαθηματικά και άλλα. Πάρει και το στίχημα που γάτσε 20 ευρώ έβαλε. Κατάξει πρωταθλήματο του Άρη. Δηλαδή, φίλε, πάντα δώστε σε μια φτωχή οικογένεια. Αλλά τρίτη αγωνιστική ήταν το έπαιρνε το στίχημα. Πάντα δώστε σε μια φτωχή οικογένεια να πιάσει το πρεφίλε γιατί δεν είναι ζουμπούκρα μου. Λοιπόν. Ή πες μου να σε κάνω τον μπούκα, πάντα δώσω εγώ. Σωστά. Εγώ καμιά φορά ακούω κάτι τέτοιο, αλλά δώσω σε μένα, σου κάνω εγώ. Σου δίνω περισσότερο. Λοιπόν, πες μας λίγο για τα νέα τα δικά. Για Άρη, τι να πούμε, φίλτατε. Υπάρχουν προσταφερές στο. Άλλο ήθελα να πω, αλλά τέλος πάντων. Και πες αυτό που θες, τι. Εντάξει, να τα πούμε έτσι λίγο πολύ εντάχει. Όπως θες, πες τα. Ναι, εντάξει, όχι. Για προσταφερές είναι γνωστές, να μην τις ξαναπώ. Αυτό ρε φίλε, αν υπήρχε στοίχημα για τον Κολάσο, αν θυμάσαι, από τη δεύτερη αγωνιστική θυμάσαι που το είπα, που το έλεγα εδώ πέρα, μάλιστα σε ένα φίλο που έχει, να μην πούμε το, στον Μπάμπι, που σε λέω στο Καρμέλ. Στον Μπίμπι.
όχι Μπίμπι, Μπάμπι, στο Καρμέλ, που θα το επισκεφτούμε και σύντομα, που σε είπα. Εκεί συχνάζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Προφητηλία είναι αυτό, Α, μπράβο. Συχνάζουν κάποιοι. Πιο πάνω το μοναδικό, ξέρω. Ναι, σωστό, σωστό. Εκεί συχνάζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές του Άρη και τον λέω. Και αυτό είναι δεύτερη-τρίτη αγωνιστική. Το λέω, Μπάμπι, σε παρακαλώ, άνθρωπε, κάνε κάτι. Μου λέει τι. Αν μπορεί, λέω, αν έχει τη δυνατότητα, φέρε, λέω, εδώ πέρα τον Κολάσο να πιει ένα καφεδάκι, ναι, ένα τέτοιο. Ένα βράδυ, λέω, με τη γυναίκα, λέω, ναι, να βγούμε καμιά φωτογραφία. Μου λέει, γιατί. Λέω, γιατί δεν τον βλέπω, λέω, μετά τις γιορτές, δεν τον βλέπω, λέω, να είναι στην πόλη μας. Να βγούμε καμιά φωτογραφία. Παρεπιπτόντως, δεν βγαίνει αυτή η φωτογραφία. Δεν βγαίνει. Την Κολάσανε. Η Κολάσανε. Ναι. Δεν βγαίνει όμως φωτογραφίες. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Κακός. Λέω, φέρ τον, θα το. Και τώρα το πάω για καφέ και του λέω, το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Τέλος πάντων, ο Κολάσο. Θα πιούμε ένα ξύδι ένα βράδυ. Θα πάμε, θα πάμε. Γιατί και ο μαγαζί, θα πάμε. Πάμε και μετά θα σε πάω στο μοναδικό για σουβλάκι. Πιο πάνω είναι. Και φαγητό και τέτοιο. Σωστότατο. Σωστότατο. Είναι με καλό συνδυασμό, πραγματικά. Λοιπόν. Ο Κολάσο, εντάξει, φάνηκε από την αρχή για μένα. Δεν χρειάζεται ούτε προπονητές να είμαστε, ούτε ατζέντιδες, ούτε ιδιαίτερες γνώσεις να έχουμε στο ποδόσφαιρο. Βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή 2-3 φορές και βλέπεις αν έχει δυνατότητες ή όχι. Δεν ούτε προπονητικά τέτοια πτυχία έχουμε, αλλά φαίνεται ο παίκτης. Ο Κολάσο φάνηκε από την αρχή το παιδί ότι δεν μπορεί ούτε καν για αυτό το πρωτάθλημα το ελληνικό, όχι να κάνει τη διαφορά, ούτε καν να είναι καλός. Έφυγε αυτός, έφυγε ο Μαυράη, δύο από τα πιο. Η χειρά, ας πούμε, ονόματα του Άρη και άλλες και ο Ναζλίδης έφυγε. Για μένα δεν έπρεπε καν να έχει έρθει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ο Μαυράη ακούστηκε μετά, αλλά για τον Κολάσο, ναι, για τον Κολάσο πανηγύριζατε. Πανηγυρίζετε. Καλά, στο άκουσμα. Όχι, εγώ δεν πανηγυρίζω για κανένα φίλε. Δεν λέω εσένα μόνο. Α, καλά, εσύ δεν είσαι μόνο Σιαριανό ή κι άλλο. Όχι, ναι, σωστό. Έχει μερικού ακόμα. Έχει. Πανηγυρίζετε. Αυτό έχει δίκιο. Αυτό έχει δίκιο. Κοίτα, να σου πω κάτι. Όταν ακούσω, φίλε, ότι ο άλλο ήταν, ξέρω, είχε 150 συμμετοχές με την River. Τι να πει. Γιατί ότι εγώ είναι δεν πανηγύριζα όταν ήρθε ο Μπερμπάντοφ. Ναι. Εντάξει. Δεν πανηγύριζε. Ναι, αλλά δηλαδή ξέρεις, ο Μπερμπάντοφ ήρθε και στα τελειώματα. Ναι, αυτός είναι νέος. Ναι, αυτός ναι, αλλά. Αυτός είναι 20. Δεν είναι μεγάλος ο Κολάσο. Μαζί σου, ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα, όνομα, ναι, του παγκοσμίου στερεώματος στο ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν. Δεν είναι, γιατί ο Μπερμπάντοφ τώρα δεν είναι μέσα στην ελίτ των 20 πιο γνωστών ονομάτων. 20 που είναι, ήρθαν στην Ελλάδα. Γενικά σε όλο τον κόσμο, φίλε. Οι πιο γνωστοί, ας πούμε, την προηγούμενη δεκαετία, ας πούμε. Δεν ήταν μέσα στους 20. Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό. Μπορεί. Δεν ξέρω. Αν και Βούλγαρος για μένα, όπως και Έλληνας, τώρα το πάω σε άλλο. Λέει, θα πάρει η Μάντσεστερ, θέλει, λέει, τον Μανολά. Παραδείγματος χάρη. Όσο καλός παίκτης και να είναι ο Μανολάς, που από αυτούς που έχει η Μάντσεστερ τώρα, παραδείγματος χάρη, στα center back της, είναι μια κλάση καλύτερος ο Μανολάς, δεν μπορεί να πάρει η Μάντσεστερ Έλληνα παίκτη. Έτσι λέω εγώ. Κάπως έτσι λέω, αν εξαιρέσεις έναν, ας πούμε, δύο, λοιπόν, Βούλγαρος δεν μπορεί να είναι τεράστιος. Θα δούμε. Λοιπόν, ήταν τεράστιο τώρα, όνομα. Τι γίνεται τώρα στη δικιά σου ομάδα για να συζητήσουμε λίγο το θέμα του Πρίγιοβιτς λίγο πω, μετά, γιατί δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με την παραχώρηση του Πρίγιοβιτς. Και θα πω γιατί. Είναι παραχώρηση, φεύγει. Παραχώρηση είναι αν έχεις εσύ επιλογή. Βρε, αγοράκι μου, μην κρέμεσαι στις λέξεις. Όχι, πες το όπως θες. Ναι. Λοιπόν, με τη μεταγραφή Πρίγιοβιτς. Ωραία. Αυτό το ποσοστό. Ωραία. Για τα του Άρη. Υπάρχουν προσαφαιρέσεις, βέβαια, αν θυμάσαι και το σχολείο, καημό το έχω στον Άρη, δεν ξέρω και στον ΠΑΟΚ παλαιότερα και ακόμη και τώρα. Όταν υπάρχει μία ανάγκη, γι' αυτό λέμε ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής, όταν υπάρχει μία ανάγκη, ή γενικά στις μεταγραφές, εγώ δεν θυμάμαι, έχω πάει μία αλφα ηλικία 50, έφτασα, δεν θυμάμαι ποτέ τον Άρη να ήρθε σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου να χρειάζεται παίκτη και να τον παίρνει και να παίζει στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Της χρονιάς εννοώ της επόμενης. Δηλαδή τον Ιανουάριο. Τώρα το πρώτο παιχνίδι πότε είναι, τη Δευτέρα. Ακόμη δεν πήραμε καν. Άσο αυτό. Κάποιοι λέει είναι αύριο μεθαύριο θα ανακοινωθούν. Ειδικά οι δύο λέει είναι τελειωμένοι. Κοντά. Πολύ κοντά, όχι τελειωμένοι. Λοιπόν, πότε θα γίνει αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Να έρθει ο παίκτης να τον πάρουμε και την άλλη μέρα να φορέσει τη φανέλα και να παίξει. Δεν ξέρω αν στον ΠΑΟΚ το έχεις. Αυτό, συγγνώμη, γι' αυτό δεν γίνονται. Δεν μου κάθεται καλά εμένα αυτό το πράγμα. Ποιο, αυτό να γίνεται έτσι. Ναι, δεν. Γιατί δεν σου κάνετε καλά. Ξέρω. Δηλαδή να πάρεις τον παίκτη να μπει μετά από ένα μήνα, δηλαδή να παίξει τον Ιανουάριο. Ξέρω. Δεν σου κάθεται καλά, όχι. Δεν πρέπει λίγο κάθε. Να εγκλιματιστεί.
Δεν πρέπει λίγο να μάθετε συστήματα, δεν πρέπει λίγο να βρίσκεται με τους συμπαίκτες του. Αυτό που σου είπα, θα πάρει τη μία μέρα, θα δει και την άλλη, είναι υπερβολή. Εννοώ, παιδί μου, στο πρώτο παιχνίδι, το επίσημο της ομάδος, να είναι στη διάθεση του προπονητή, αν μη τι άλλο. Εμείς τώρα και αύριο να τον ανακοινώσουμε αυτόν τον, πώς λέγεται, το δεξί, τον μπακ, μέχρι να έρθει ιατρικά. Μια τρικά να πάρει. Την Κυριακή θα παίξει. Δεν θα παίξει. Πώς θα παίξει. Αυτό σου λέει. Άρα δεν θα πάρει. Μπορεί να παίξει, αλλά δεν θα παίξει. Δηλαδή είναι έτοιμος να παίξει, αλλά δεν θα παίξει. Δεν θα φέρει τα πράγματα του από εκεί. Δεν θα περάσει ιατρικά. Δεν θα βρει εδώ σπίτι. Πώς θα γίνει. Αυτός που δεν θα παίξει και θα παίζει αυτός. Έλα, ποιος θα παίξει τώρα. Μα ποιος θα παίξει τώρα. Αυτός που είναι να φύγει. Και εγώ, άμα είμαι να φύγω, γιατί να παίξω, ρε φίλε. Βλέπεις τι γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι όταν υπάρχει και ειδικά στις δύο αυτές θέσεις. Που μάλιασε εδώ η γλώσσα μας, έβγαλε μαλλιά και παίρνουμε τσατσάρα που λέει και ο φίλος μου ο Κόκ και τη χτενίζουμε. Λοιπόν, αυτές οι δύο ειδικά οι θέσεις φαινόταν από την αρχή του πρωταθλήματος ότι έχει άρεσε πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έγινε μια προεργασία εκεί πέρα. Λοιπόν, θα έρθουν δύο σίγουρα. Τέσσερις, θα έρθουν οι πέντε. Τέσσερις. Δύο. Ξέρεις τις θέσεις για να το ολοκληρώσουμε. Φυσικά. Αριστερά, δεξιά. Ναι. Στα μπακ σίγουρα. Ζανακάκης Βαλεριάνος δηλαδή. Ναι. Ναι. Σέντερ μπακ σίγουρα μετά την φυγή. Κωνσταντινίδης τι γίνεται. Θα είναι εναλλακτική. Μπορεί και να παίζει ο Κωνσταντινίδης. Ξέρουμε ονόματα. Αυτό ο Αλφόνς λέει είναι, στα δεξιά είναι τελειωμένο. Τώρα δεν τελειωμένο, δεν λες τίποτα, δεν πήγε υπογραφή. Θα έρθει ένα είπαμε, center back. Πιστεύω ότι θα έρθει. Θες του Μαυράη. Ναι. Βέβαια έγινε καλά ο Σόουζα και είναι στη διάθεση του και αυτό είναι καλό νέο. Και σίγουρα ή ένα σεντερφόρ ή δεκαράκι. Πιο πολύ, επειδή έβγαλα πριν εσένα προχθές την Παρασκευή τον Χρήστατο τον Τζαλτίδη, αν άκουσες, άκουγες. Πιο πολύ λέει ότι είναι πιο κοντά, αυτός ξέρει καλύτερα, το δεκαράκι. Το δεκάρι. Ούτως ώστε να είναι μπροστά από αυτόν ή ο Γιουνές ή ο τέτοιος. Γιατί δεν παίρνετε 6 μήνες τον Κόκε να πούμε, που κράζει και Κόκε... το. Ναι, που σας κάνει και τα χατήρια, το παίζει και σου περάς. Ο Κόκε μακάρι να ήταν 25 χρόνων τώρα θα τον παίρναμε. Αλλά δυστυχώς είναι. Στην τρίτη του χρονιά να τον είναι 25 ή στην πρώτη του. Στην πρώτη όταν είναι. Στις πρώτες δύο. Στις πρώτες δύο. Σωστά τώρα ναι. Στις πρώτες δύο γιατί μετά έγινε Έλληνας από Ισπανός. Και λίγο κυλίτσα έκανε. Έκανε και λίγο πιτόγερα και λίγο τέτοια. Εντάξει, να κάνουμε. Όταν δεν προσέχεις, ό,τι ταλέντο. Στο αεροδρόμιο πολύ πήγαινε. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Όχι εκεί για να πας ήθελε και ένα ουσκάκι να βγεις. Σωστά. Ήθελε να περάσεις λίγο και από το εστιατόριο που τρως όσο θες με 6 ευρώ. Ένα δίκιο τόσο. Γιατί στο Μαρκέζ δεν έχει και φαγητό, είναι, έχει μόνο ποτό. Ναι. Οπότε... Όχι, έχει κρύα πιάτα όπως και στο Σκουμπάρ. Έχει, σοβαρά. Δεν έχω πάει ποτέ στο Μαρκέζ. Να πας. Έχεις πάει εσύ. Να πας. Έχεις πάει. Βέβαια έχω πάει. Τι λες, σοβαρά. Καλά, πλάκα κάνεις. Εντυπωσίασες. Καλά, τι και ο μεγαλύτερος πρέπει να είναι 20 χρονών που πάει. Τι λες, δε φίλε. Όχι. Έχω πέσει πολύ έξω, ε. Υπάρχουν διάφορα γούστα εκεί πέρα μέσα, να ξέρεις. Πρέπει να ξέρεις να κινηθείς. Σωστά, να είσαι έλουρος, εσύ το έχεις αυτό. Ναι, εγώ δεν είμαι για τα τέτοια μαγαζιά πλέον ηλικιακά, έτσι. Πήγα για να παραλάβω την κόρη μου, να μου που διασκέδαζε. Α, τώρα μας τα λες σωστά. Τώρα μας τα λες. Άρα είχα δίκιο στο πρώτο μου σχόλιο. Είχα δίκιο. Ναι, αλλά άμα θέλω μπορώ να πάω να πιω ένα. Καλά, κι εγώ άμα θέλω πάω, αλλά τι να πάω. Και αν με περάσει κανένα για να πήρε παππού, τι ήρθες εδώ πέρα. Καλά, εσύ μοιάζει για 70 τώρα. Εντάξει, να σε καλά, ευχαριστώ για το κόπλιμα. Θες και να μας παντρέψει κιόλα. Μετά πώς θα μας παντρέψει έτσι, ρε βλάχο. Λοιπόν, ανέστη βλάχο, μιλάς κιόλα. Και δες τώρα τι γίνεται. Και το... τι γελάς, Κάρτον. Τι γελάς. Λοιπόν, δες τώρα τι γίνεται. Ναι. Διάταση λέει ο Σιώπης και τώρα. Ο Κολάσο ετοιμάζει τις βαλίτσες, χάνουμε το κόρμι πατριώτη. Ο Σιώπης αύριο θα δείξει αν μπορεί να πει. Μένουμε στα χαφ μόνο με τον. Ο τέτοιος είναι τιμωρημένος. Ο Σιώπης. Σιώπης. Τι. Σίγουρα. Τι. Έχει τώρα διάταση και να ξέρεις ότι άμα ξανακάνει καμιά δήλωση ότι έκανα το πέναλτι. Τι, θα έχει και πολύ μεγάλο θέμα στο Λαγωνοψωήτη. Βλέπω καμιά θλάση στο Λαγωνοψωήτη στο Σιώπη. Άμα ξαναπεί ότι έκανε πέναλτι. Λοιπόν, και λέω τώρα. Δεν το ξέρω. Τζάμπα ζεις. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τιμωρημένος ο Μπάσα, ο Αλβανός. Ο άλλος μαζεύει τις βαλίτσες του άνθρωπος. Ο Σιώπης τραυματίας. Με ένα χάφμεν αμυντικό. Ποιος θα παίξει αμυντικό χάφ τώρα. Προβλήματα τα οποία θα δώσουν τη λύση ο προπονητής. Και σφίξαν τα πράγματα γιατί ήταν οι γιορτές, ήταν τα τέτοια και ξεχάσαμε ότι στο ποδόσφαιρο. Ο Άρης έρχεται από μία ήττα αναπάντεχη ισορροπία και πρέπει να πάρει βαθμούς. Δεν υπάρχει. Και με τώρα έρχεται παιχνίδι που είναι από τα παιχνίδια που λέμε πρέπει να τα κερδίσει. Δεν κερδίζει τη Λαμία αυτή. Δεν κερδίζει τη Λαμία. Αν και θεωρώ κάποια πράγματα ότι θα είναι έτσι πολύ ελαστικά από την πλευρά της συγκεκριμένης ομάδος, όπως τον πρώτο γύρο.
Θα κάτσουν να χάσουν, δηλαδή. Πιστεύω ότι ωραία. Θα δυσκολευτείς με όσα έχουν γίνει, mm-hmm. με όσα έχουν γίνει στον Άρη, και επειδή επιμείνατε πραγματικά να παίξετε την επόμενη αγωνιστική και αφήσατε σε κρεμότητα το τελευταίο μάτς, το ναι. τελευταίο μάτς, πιστεύω, γιατί είδα και τη Λαμία, είδα και τη Λαμία στα τελευταία μάτς, ναι. είναι πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Και αν πραγματικά παίξει όπως πρέπει και όπως ξέρει να παίζει, δύσκολα θα την κερδίσει. Δηλαδή δεν θα είναι καθόλου εύκολο το μάτς. Εγώ δεν έχω πει κανένα παιχνίδι ότι. Δεν λέω κανένα παιχνίδι ότι είναι εύκολο προς Θεού. Όπως καραδύσκολο μάτς και τον ΠΑΟΚ. Είναι για τον ΠΑΟΚ. Το Αστέρας Τρίπολης, για όσο το ξέρετε, δεν θα παίξει ΠΑΟΚ Γιάννενα την Κυριακή. Δικαιώθηκε η χαϊδεμένη ομάδα του Πειραιά στο διαιτητικό της ΕΠΟ άλλη μια φορά. Και θα γίνει η αγωνιστική η πρώτη του δευτέρου γύρου. Άκου τι μας λέει ο Μπίλ. Άρα παίζουμε τώρα. Ναι. Άρα παίζουμε Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ την Κυριακή, αν δεν απατώμε. Και ο Άρης παίζει τη Δευτέρα, Άρης Λαμία. Βρε καρτούν. Ρε BBC ήδη καρτούν. Καταρχήν πότε θα έρθει με κράτα το φίλο. Μισό λεπτό. Άμπαλε μου λέει ο Κάμπορα ήρθε τέτοια εποχή και τα τζάμια. Εγώ είπα ότι λέω ότι δεν προλαβαίνουμε για το μάτι Δευτέρα, βρε καρτούνο. Τι. BBC ήδη. Πότε θα έρθει, ρε BBC, 1,5 μήνα μα λε θα έρθει. Παντελή, σε έχει θάψει, φίλε. Ρε BBC. Το καλύτερο παιδί είναι ο. Και που θα έρθει. Εγώ είπα ότι δεν είναι καλό παιδί. Και όταν θα έρθει, θα φέρει γιατί και από μάγειρα νούμερο 1 είναι. Σταμάτα το λε άσχημο, μια χαρά παλικάρι είναι. Δεν το λέω άσχημο. Η άλλη γύρω, εγώ το. Η Αναστασία, η άσχημη το λέει άσχημο. Καλά, δεν βλέπει και καλά να μου. Την είδαμε τα γυαλιά εκεί στο παλέ. Εντάξει, έχει και λίγο τώρα μια ηλικία. Έφτασε 36 χρονών η κοπέλα. Άρχισε να βάζει γυαλιά 36 χρονών. Τι λογικό είναι. Παντελή, εγώ είπα ότι δεν προλαβαίνουμε για το μάτι της Δευτέρας. Όποιο και να έρθει. Δεν είπα ότι δεν μπορούμε να βρούμε καλό παίκτη Δεκέμβριο μήνα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λιώσαν τα χιόνια στο Σβεστοχώρι. Μπα, αδερφέ, μακάρι να λιώνα, αλλά μπα. Τι μπορεί. Ο Χρήστος. Ναι. Νάτος. Λοιπόν, πάμε. Γεια σου, Χριστό. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, να καλή πούμε. Χρονιά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, όταν λείπει ένας από τους δύο, λείπει το αλατοπίπερο από την εκπομπή. Δεν εντάξει, γίνεται. Εντάξει. Λογικό είναι. Τώρα λοιπόν. Ο άνθρωπος ήταν στα χιόνια πάνω και είχε ένα μέτρο κάτι αρκούδες είχε και Godzilla, τι να κάνουμε. Άστα να πάνε φίλε, άστα, δηλαδή μας παρατήσανε. Εντάξει τα παιδιά, δεν λέω για τους υπαλλήλους του Δήμου. Οι υπάλληλοι του Δήμου στο Σβεστοχώρι κάναν τα δύνατα δυνατά ό,τι εντολές είχαν οι άνθρωποι, έτσι. Υπερέβαλαν αυτό μέρα νύχτα τα παλικάρια να είναι καλά και τους ευχαριστούν πάρα πολύ. Αλλά κάποιοι μας άφησαν στο έλεος του Θεού, πραγματικά 40 με 45 πόντους χιόνι. Χιόνι, να μην μπορούμε να βγούμε, να μην μπορεί να χρειαστεί χτύπα ξύλο ένα ασθενοφόρο, ένα πυροσβεστικό όχημα. Ναι, κάτι αγινό. Έχουμε παιδιά μικρά μέσα στον οικισμό. Έτσι. Και μετά παγώνει και γλιστράς και έχουμε ιστορίες. Βγήκαμε μόνοι μας, πήραμε φτιάρια και ανοίξαμε ένα τουνελάκι, να σου πω έτσι, για να μπορούμε να περπατάμε, να πάμε να ψωνίσουμε, να βγουν οι γυναίκες να πάνε σε καμιά λαϊκή, σε κανένα σούπερ. Και αυτό δεν είχαμε και αλάτι να ρίξουμε. Και τώρα που πάγωσε πάνω, γιατί έχω μείον 6 τώρα που κατέβαινα, σε Σβεστοχώρι είχα μείον 6. Το βράδυ που θα γυρίσω θα έχει μείον 8, μείον 9 επάνω τόσο, στο ναι, χώρο. Τόσο, στο χωριά τι είπε, γιατί έβλεπα μείον 13. Μείον 13, λοιπόν. Φαντάσου ότι όλα. Είπε στο κέντρο τη πόλη. Μπράβο, Χρήστο. Φαντάσου λοιπόν ότι όλο αυτό το χιόνι που είναι μέσα εκεί δεν φεύγει, φίλε. Θα παγώσει. Και το μόνο παρήγορο είναι ότι την Τετάρτη θα έχει έντονες βροχοπτώσεις. Μόνο εκεί αλλιώς. Μόνο εκεί, φίλε, εκεί δηλαδή έχουμε ρίξει τις ελπίδες μας. Αλλά εγώ ξέρεις για τσατίστηκα. Ο Αρνιακός τελείωσε τώρα. Ξέρεις για τσατίστηκα. Όχι, ρε φίλε, όταν έχεις μικρά παιδιά σε ενδιαφέρουν αυτά. Εντάξει. Γιατί πραγματικά εγώ σήμερα για να έρθω εδώ στην εκπομπή έκανα τον ορειβάτη. Εγώ σου είπα να μην έρθω. Γλιστράν τα πάντα, όλα τα πάντα στον ασφαλιστικό είναι ανηφόρες. Το αυτοκίνητο έβαλα αλυσίδες για να το βγάλω και τις έβγαλα τις αλυσίδες. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Έτσι, γιατί αν ερχόμουν το λεωφορείο, 12,5 ώρα που θέλω να πάω δεν έχει. Πώς θα γυρίσει, ναι, όντως. Εντάξει. Κατάλαβες. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Και άντε εγώ μπορώ, είμαι, δόξα τω Θεώ, υγιής, περπατάω. Έχει γερόντια επάνω, παιδιά. Έχει μικρά παιδάκια που αύριο πρέπει να πάνε στον παιδικό, πρέπει να πάνε στο δημοτικό. Τα κλείσανε γιατί τα πεζοδρόμια πάνω είναι όλα γυαλί. Σκοτωθεί ο κόσμος. Ενώ στο πανόραμα, τα χαϊδεμένα εκεί τα παιδάκια. Που είναι μαρουλάτι όλοι, είναι οι βουλευτές, είναι οι δημοσιογράφοι, είναι οι υπουργοί, είναι οι ποδοσφαιριστές, είναι οι μεγαλοπαράγοντες, οι μεγαλοδικηγόροι κτλ. Μεγαλοδικαστικοί, γιατροί κτλ. Όλα μπουμπούλα στο πανόραμα, κύριε Δήμαρχε Πηλέας Χορτιάτη. Εντάξει, ναι, όλα μπουμπούλα στο πανόραμα. Ναι, αλλά
και στο Σβεστοχώρι υπάρχουν πολίτες και στο Σβεστοχώρι πληρώνουν τέλη, τέλη για το Δήμο και στο Φίληρο που έγινε ο κακός χαμός υπάρχουν και εκεί τέτοια προβλήματα. Όλοι ψηφίζουν, όλοι πληρώνουν τέλη για το Δήμο. Όπως πληρώνουν και οι Πανοραμίτες. Εγώ δεν έχω κάτι με τους φίλους του Πανοράματος, αλλά αυτό που θέλουμε είναι μια ίση μεταχείριση προς τον πολίτη και προς όλες τις περιοχές από τη συγκεκριμένη δημαρχία. Δηλαδή δεν γίνεται ο Δήμαρχος, η Δημαρχία να έχει το Πανόραμα, το Φίληρο, το Σβεστοχώρι, το Χορτιάτι και να είναι μόνο προς εμένα το Πανόραμα. Γιατί? Οι άλλοι τι είναι, πολίτες β' κατηγορίας είναι? Ή δεν έχουν παιδιά, ή δεν έχουν προβλήματα, ή δεν υπάρχουν ηλικιωμένοι? Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Αυτό λέμε και το λέμε καλοπροαίρετα, έτσι, με αγάπη, δεν το λέμε με κακία. Τώρα από την Πέμπτη και μετά πιστεύω να στρώσει λίγο. Τέλος πάντων, δεν το κάνω ρε φίλε. Τι να κάνω ρε φίλε, έριξε δηλαδή καλά, ναι, μια μισή μέρα χιόνι, έτσι, και αποκλειστήκαν τα πάντα εκεί πέρα πάνω. Δηλαδή χτύπα ξύλο, παρακαλάμε να μην γίνει κάτι, θα πεθάνει κόσμος. Δεν μπορεί να κατέβει ένα στενοφόρο, ένα πυροσβεστικό, ένα αυτό, χτύπα ξύλο. Τι να σου πω. Έλα Χρήστο. Ναι. Πάμε. Έλα, ναι. Τέλος τι να, για τον Μπρίγκεβιτς θα δούμε τώρα αύριο τι θα γίνει. Με τον Ιβάν. Ναι. Συνάντησε. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για τον, για τον Μπάουκ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα τον Μπάουκ, να ξέρεις. Ναι, τον Μπάουκ. Γιατί έρχεται η μεταγραφή του Μπρίγκεβιτς, στην οποία επαναλαμβάνω, νομίζω ότι φάνηκε αφελέστατος ο οργανισμός Μπάουκ, γιατί δεν φρόντισε να είναι υψηλότερη η ρήτρα του, δεν με ρύμνησε. Δημιουργείται μεγάλο θέμα. Γιατί ξεκινάει ο δεύτερος γύρος, βλέπετε ότι κάνουν σιγά σιγά το κατήρι του Ολυμπιακού, βλέπετε ότι τον Ολυμπιακό τον σπρώχνουν τον πρώτο γύρο διαιτητικά, παντού εύνοια. Ο ΠΑΟΚ τώρα αναγκάζεται να παίξει ή με τον ΑΚΠΟΠ μέχρι να βρεθεί εναλλακτική λύση ή με τον Καρέλη, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους επίσημα, ιδίως στο πρωτάθλημα. Εντάξει, ξεκινάει κύπελο, ούτε ο ΑΚΠΟΜ είναι αύριο, γιατί ήταν άρρωστος με ίωση και δεν είναι ετοιμοπόλεμος. Θα παίξει ο Καρέλης, ο οποίος έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό. Δημιουργείται θέμα. Γιατί? Θες να τον πουλήσεις, έτσι, θες. Ήρθε μια ομάδα και σου καλύπτει τη ρήτρα του. Υποχρεωτικά πρέπει να φύγει. Αν συμφωνείς ο ποδοσφαιριστής, είχες εναλλακτική λύση? Ήσουν έτοιμος? Είχες μια λίστα με τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι διαπραγματευόσουν? Αν όχι, γιατί αυτό φαίνεται ότι δεν είχαν και ότι τώρα ψάχνονται και υπάρχει νέος τεχνικός διευθυντής, έχει φύγει ο κύριος Μίχελς, να το ξέρετε, ο Κοράτης είναι, θυμάμαι το όνομά του, αν όχι, σημαίνει ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Σε πότε όμως δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου? Δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου σε μια χρονική στιγμή στην οποία ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια και πάει να το κατακτήσει. Και δεν θέλω να σκεφτώ, δεν θέλω να διανοηθώ, δεν θέλω να μου περνάει από το μυαλό στραβή για να μην πάρεις φέτος το πρωτάθλημα, ποιες θα είναι οι συνέπειες. Εν τω μεταξύ κάπου άκουσα, λέει, ότι πάνε εκεί, λέει, μόνο δύο χρόνια, λέει, και μετά χάνονται, λέει, όσοι πάνε. Πού? Εκεί στην Αραβία. Που... Καλά, άμα υπογράψεις το πενταετές. Εντάξει, άμα υπογράψεις το πενταετές συμβόλαιο, αδερφέ, και υπάρχει το συμβόλαιο. Ναι. Αλλά μετά το break, έχουμε άλλο στη γραμμή, Βασίλη. Θα πάρουμε έναν ακόμα και κάνουμε το break. Θα σας πω τις συνθήκες διαβίωσης στη Σαουδική Αραβία. Τι συμβαίνει. Και τις έχει πει ο κύριος Καρίδας, ο παλιός γυμναστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν στη Σαουδική Αραβία. Θα σας πω τι γίνεται και πώς ζουνε. Να δούμε. Ναι. Εδώ το έχω. Εντάξει, για τον Άρη να μην πω, γιατί... Πες και κάτι για τον Άρη, αμαθιστή. Δεν κακό. Και για τον ΠΑΟΚ τι είπες, δεν είπες. Ο αυτός μιλάει μόνο. Για τον Άρη. Ναι, καλά, ναι. Έλειπα δύο εκπομπές και ήρθα απαυτωμένος σήμερα. Ήρθα ορεξάτος ήρθα. Κοίταξε λίγο, να κάνουμε λίγο καζούρα, να κάνουμε λίγο για τον Άρη. Ό,τι δες κάνει, για πες. Όχι. Όπως, ας πούμε, ο Ζάχος δεν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Ναι, λογικό δεν είναι. Λόγικο. Και σου λες να πέσει άλλος στο μπάσκετ. Εντάξει, λογικό. Μπράβο, ναι, αυτό σκέφτομαι. Γιατί κακό είναι αυτό? Πώς θα πέσετε? Μα γιατί κακό είναι αυτό να το θέλεις, δεν το κατάλαβα. Μην κερδίσατε τώρα το νύφεστο και χαίρεστε, μπορεί να χάσει το Ρέθυμνο. Άσε μου, έρεστα μάλα. Ένα λεπτό σερί τον Μπόστ. Ένα λεπτό. Ενημέρωση του κόσμου. Και να χάσει το Ρέθυμνο, ο Άρης έχει 7, στο δεύτερο γύρο έχει 7 μάτς στο Παλέ, εκ των οποίων είναι μόνο ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Τα 5 από τα 7 να κερδίσει έχει σωθεί. Δεν θα κερδίσει. Και το χολαργό στο Παλέ τον είχε όμως. Αυτό... Τα
τα έξω είναι όμως όλα δύσκολα. Αυτό σου είπα. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Δεν χρειάζεται να κερδίσει άλλο εκτός. Σου είπα, όχι, δεν χρειάζεται να κερδίσει. Από τα 7. Πόσες νίκες θες? Και 8 μπορεί να φτάσουν. Και 8 μπορεί να φτάσουν, βέβαια. Ανάλογα τι θα κάνουν και οι άλλοι. Ανάλογα τι θα κάνουν και οι άλλοι. Παίζει, ναι, ακόμα δεν πόσες είσαι στην πρίζα. Τρεις. Θες άλλες 5, ρε φίλε. 7 μάτσε έχω στο παλέ, ρε φίλε. Τι έχω. Και στο πρώτο γύρο είχες. Έπαιξα τα τέσσερα. Στο πρώτο γύρο πόσο έχεις, 5-6 στο παλέ. Αυτό σου λέω. Έπαιξα ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Τέλειωσε ο πρώτος γύρος. Τώρα τελειώνει αυτό. Τώρα τελειώνει. Τελευταία γνώμη. Πόσα μάτσα θα θυμάσαι, χοντρικά. 13 είναι, 13 και 13. 13 και 13. Άρα σε 13 μάτσε θέλεις άλλες 5 νίκες. Ναι. Δηλαδή με 8-18 λες θα σωθείς. Κοίτα, μπορεί και με 7 να σωθείς και μπορεί και με 8 να μη σωθείς. Συνήθως το 8. Ανάλογα θα κάνουν και άλλοι. Δεν θα, θα κινδυνεύσει ο Άρης όσο και να το θέλεις. Δύο πέφτει. Γιατί υπάρχουν, άκουσε, γιατί υπάρχουν 3 χειρότεροι και 2 στο ίδιο επίπεδο με τον Άρη. Οπότε δύσκολα θα κάνει. Εγώ δεν λέω αδύνατο. Πέρα από την καζούρα, Χρήστο, δεν έχει. Δεν έχει ομάδα για να πέσει. Δεν έχει το ρόστερο Άρης για να πέσει. Αλλά εντάξει, όσο όμως είναι σε εκείνη τη θέση, η μπάλα είναι πιο βαριά. Αυτό έχει ένα δίκιο Τάσο όταν το λέει. Αυτό πάντως είναι φανταστική εικόνα να το βλέπεις τελευταίο. Ήθελα να πω για μπάσκετ. Όχι, το λέω με το σκεπτικό ότι πέσαν στο ποδόσφαιρο. Μήπως πέσουν και στο μπάσκετ, με αυτή την έννοια. Στο ποδόσφαιρο άλλες συνθήκες, άλλο στο μπάσκετ. Πάμε και στον επόμενο Χριστάρα. Γεια σου, ρε Χρήστο Γίγαντα. Μην φοβάσαι να το πεις. Καλά κάνεις και θέλεις να πέσει ο Άρης. Και εγώ καλά κάνω και θέλω να μην πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Και να θέλω και να πέσει αν γίνεται. Γιατί το φοβάσαι να το πεις αυτό. Σε εισαγωγικά φοβάσαι. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Καλή χρονιά με υγεία. Επίσης. Με υγεία. Γιώργος Χανιώτη. Επειδή αδελφέ να πούμε και εσύ θέλεις να μην πάρω πρωτάθλημα και εγώ θέλω να πεις. Να πούμε έτσι για να σου πω τώρα. Μα αυτό είπα. Για να σου πω, για να ξέρετε. Μα δεν μου τη λες. Το λογικό λες. Δεν μου τη λες. Λογικό είναι αυτό που λες. Δεν το επικρίνω εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ το θεωρώ και οπαδική υγεία αυτό το πράγμα. Σήμερα στο ζεστοχώρι, γινόντας από τη δουλειά, πήγα στο αρτοπείο εκεί, σταματάω, παίρνω ένα ψωμί, βγαίνοντας έξω, τρώει μια γλίστρα ένα παλικαράκι, εκεί στο πεζοδρόμιο, κλάτς, αμάν, έπεσε λέει το παλικάρι, πετυχαίνει ο άλλος και λέει, αριανός θα ήταν, λέει. Τι ομάδα το ρώτησες, τι ήταν όμως. Όχι, απέναντι ακριβώς ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, επειδή έπεσε αριανός θα ήταν. Πρέπει να είναι το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Έκανε λέει τον χιονάδρομο 3 φορές και έπεσε ο χιονάδρομος, λέει. Αφού τα λέμε ο γιος μου τους πράγματα. Ναι, ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, κοίταξε Τάσο, εμένα δεν με ενδιαφέρει τα λοιπά. Τι θα κάνει ο πρίγκιπης στο καλό και με την νίκη, να πάρει τα φράγκα. Ο Ιβάν, έτσι. Απλώς εγώ το μόνο που φοβάμαι είναι ότι υπάρχει θέμα μέσα στην ΠΑΕ. Δεν έχουν κάνει κινήσεις, δεν έχουν ψαχτεί, δεν έχουν δει τι θα κάνουν. Αυτή τη στιγμή επιτακτικά χρειάζεται οπωσδήποτε δύο άτομα στο κέντρο, όπως και δίποτε, έτσι. Και θέλεις και ένα αντικαταστάτη για αυτό να. Και με τον Καρέλ και με τον Ακμπό μπορείς να προχωρήσεις, αλλά θέλεις όμως και ένα παίχτη, δεν χρειάζεται να είναι παίχτης 3 εκατομμύριων, έτσι. Μπορεί να είναι και ένας παίχτης ο οποίος θα σου αποφέρει και λεφτά αργότερα. Εγώ την ομάδα την υποστηρίζω, τη στηρίζω, την αγαπάω και πιστεύω ότι δεν θα το χάσω, ό,τι και να κάνουν. Ναι. Δεν θα είναι εύκολη η υπόθεση, να ξέρεις. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τον ΠΑΟΚ, ιδίως με την αποχώρηση μετά την μεταγραφή του Πρίγκιβιτς, αν ολοκληρωθεί έτσι. Δεν θα είναι εύκολο, θα λυσάξουν όλοι μαζί, να θυμηθείς αυτό που σου λέω. Όλοι μαζί ενωμένοι, ιδίως τώρα μετά τη μεταγραφή του Πρίγκοβιτς, αν φύγει επαναλαμβάνω, όλο το ΠΟΚ και κάποιοι άλλοι θα λυσάξουν κατά του ΠΑΟΚ για να μην πάρει το αυτό που έγινε και πέρσι. Βέβαια όλα αυτά πρέπει να κλείσουν τα αυτιά τους στην ασπρόμαυρη οικογένεια και να κάνουν πολύ σωστά αυτό που ξέρουν να κάνουν. Δηλαδή να επικρατήσει και στο δεύτερο γύρο η νοοτροπία και η στόφα του νικητή. Άλλωστε τα νούμερα νομίζω ότι όποιος τα βλέπει τρομάζει. 13 νίκες σε 14 μάτς. Νομίζω ότι είναι από τις ελάχιστες ομάδες οι οποίες δεν έχουν κάνει ήττα στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ και ο Ιουβέντους νομίζω μετά την ήττα της Λίβερπουλ έχουν μείνει και μία ακόμα αν δεν απατώμε. Οπότε νομίζω ότι με την απαραίτητη σοβαρότητα και με την κατάλληλη μεταγραφική ενίσχυση, γιατί πρέπει να βοηθηθεί η ομάδα τώρα, μιας και θα πάρει και τα χρήματα, και τη σοβαρότητα που δείχνει σαν σύλλογος, σαν ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο,
Νομίζω ότι μόνο με αυτά τα στοιχεία μπορεί να καταφέρει να το κερδίσει το πρωτάθλημα. Γιατί θα είναι πραγματικά μια μεγάλη αμαρτία, ένα τεράστιο σφάλμα να μην πάρουμε το, να χαθεί αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν θα τα αντέξουμε πολύ, να το ξέρεις. Έτσι, έτσι ακριβώς. Εγώ θα αφήσω, θα κλείσω για να κάνω το διάλειμμα σας. Περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας και των δύο, έτσι, γιατί προσωπικά, να πούμε, είναι το καλύτερο ραδιόφωνο. Είστε η καλύτερη παρέα που μας κάνει συντροφιά, ειλικρινά, παιδιά, έτσι. Να σε καλά, ρε Γιώργα, ρε. Να σε καλά. Ήρθε το ρεύμα εκεί στην Καλκίδικη, ρε, στην Κασάδα. Να σου λέω. Δύο μέρες σας άφησαν τους ανθρώπους και παγώσανε, κύριε. Δύο μέρες. Μόνο να ζητάει ιδέα, αυξήσεις θέλει και να τους πληρώνουν οι άνθρωποι. Και να πληρώνουμε, να πούμε, στα πιστόπαρα το καλοκαίρι και το ίντερνετ, έτσι δεν είναι, φίλε? Έτσι είναι, αδερφούλη, έτσι είναι. Τα έχεις περάσει. Άστα να πάνε, Καρντάση, άστα να πάνε. Τέλος πάντων, μακάρι για όλους τους κρατικούς οργανισμούς και για όλους τους δημόσιους οργανισμούς και τους ιδιωτικούς οργανισμούς να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα, γιατί δυστυχώς την πληρώνει ο πολίτης. Δυστυχώς. Τα ατοπήματα και τις λαμογές κάποιων τα πληρώνει ο πολίτης, δυστυχώς. Έτσι να γνωρίζουμε, έτσι να φαστάμε. Να σε καλά. Γεια σου, Γιώργαρα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287 και το 6945-287 και 38 θα είναι δικό σας. FM γεννώ το μήνυμά σας 54526, αποστολή τη σκέψη σας στο σχολείο σας. Πάμε στο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Παιδί. Να στείλουμε και εμείς την αγάπη μας στη φίλη. Την αγάπη μου στον Τάσο. Τι λες, γεια σου, Αναστασία. Καλά, τι, δεν έχει το υποκοριστικό, δεν έχει. Ωστε. Το κάπως την αποκαλούσες, την Αναστασία. Αναστασία. Ναι. Αναστασία είναι μια πάρα πολύ καλή, ναι, και συγκαταβατική κοπέλα. Πολύ καλή κοπέλα. Κάπως αλλιώς την έλεγες όμως. Α, που έλεγα ότι είναι άσχημη και τα λοιπά. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Εντάξει, καλαμπούρι κάνουμε. Μια χαρά κοπελάρα είναι. Ναι. Μια χαρά κοπέλα. Στα 36 της, ναι, είναι περιζήτητη. Ναι. Ναι. Και κάποιοι, ναι, και κάποιοι εκεί πέρα που έχουν και. Τι έχουν, ε? Και είναι εκεί πέρα συνέτεροι σε μπαράκια κτλ. Έχουν και διακαεί πόθους. Έχα την ευκαιρία σου. Λοιπόν. Γουλφς Λίβερπουλ. 2-1. 2-1 στο 75. Λίλ Σωσό 1-0. Κάντο 1-1 αυτό. Θα το κάνω, το γυρίσουμε. Θέλτα Ατλέτικ Μπιλμπάου 1-2. Μας ενδιαφέρει. Ράγιο Μαχαδαούντα, ναι. Λας Πάλμας 0-0. Στο πρώτο παιχνίδι που έχει ομάδα του τέτοιου, δεν, ναι, είναι την κατοχή του. Ξεκίνησε και η Πόρτο με την Νασιονάλ Μαδέιρα. Αυτά. Λοιπόν, 23-10-287 και 3-8. 69-45-287 και 3-8. FM γεννώ το μήνυμά σας στο 54-526. Αυτό που προβληματίζει. Έχουμε φίλο. Θα τον πάρουμε τώρα. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο τις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, γιατί κάποιοι καραγκιόζητες εδώ στην πόλη λένε φοβάστε και φοβάστε. Δεν είναι κανένας φόβος. Αγαπητά καρτουνάκια, αυτό που προβληματίζει είναι το ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν έτοιμος για να αντικαταστήσει τον Μπρίγκεβιτς. Αυτό φάνηκε. Αυτό φαίνεται. Τώρα βέβαια κάποια δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία, από τα τοπικά site, αναφέρουν πως ο Μπέρκ ετοιμάζει βαλίτσες για να επιστρέψει στη Super League. Εντάξει, άμα είναι να επιστρέψει στη Super League, ξέρουμε όλοι σε ποια ομάδα θα έρθει. Ναι. Μιλάμε για τον Σουηδό, για τον Μπέρκ. Έτσι, ο οποίος, αν δεν απατώμε, έχει μία ρήτρα βάλει η ομάδα του Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση. Α, ναι, βέβαια. Αν θα γυρίσει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που θα επιστρέψει σε ελληνικό σύλλογο, πόσο? Θα πρέπει να πληρωθεί μία συγκεκριμένη ρήτρα. Παλιά, αν θυμάμαι, ήταν γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτή η ρήτρα. Οι δικές μου οι κεραίες πληροφορίες λένε ότι δεν είναι τόσο θωρακισμένοι και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν τα συγκεκριμένα παραθυράκια στα οποία μπορεί μια ομάδα να παρακάμψει τον ακέφαλο διοικητικά, θα πω άλλη μια φορά, Παναθηναϊκό του Αφραγκόζου και να μιλήσει απευθείας με τον ποδοσφαιριστή. Οπότε με κανένα τριάρι, βαριά τεσάρι, ξέρω εγώ τεσσεραμισάρι, τον φέρνει στον Σουηδό για την καταστάτη του Πρίγιο. Έτσι, και σου μένει και κανένα ταλεράκι ξαράκι, βάλει και τον Ροντρίγκες ένα διφραγκάκι, είσαι και εσύ 8 κερδισμένος και έχεις και τον Μπέργ. Εντάξει, τώρα ο οποίος Μπέργ έχει βάλει 10 γκολ
10 γκολ σε 11 μάτς στην Σαουδική Αραβία. Εκεί είναι και αυτός. Πληροφορίες λένε επίσης, οι δικές μου πληροφορίες. Σε άλλη ομάδα είναι, στην ίδια. Στην Αλ κάτι. Αλ Χαλή. Ναι, όλες άλλε, ναι. Αλ Χαμπίμπι. Επίσης υπάρχουν προβλήματα με τον Μπέρκ στην ομάδα που είναι, γιατί η συγκεκριμένη ομάδα πρώτη φορά στην ιστορία της αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, του χρωστάει δόση συμβολέου. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και να γλιτώσει χρήματα αυτή η ομάδα, αλλά και να πληρωθεί ο ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό τοπικά δημοσιεύματα εκεί από τη Σαουδική Αραβία λένε ότι επιστρέφει ο Μπέρκ στη Super League. Τώρα το πόσο αξιόπιστα είναι, το τι ισχύει, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες μάλλον, γιατί μέσα στις επόμενες 15-20 ώρες θα υπάρξει και η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του μεγαλομετόχου και πρόεδρου του ΣΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη και του Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς για να πάρθει οριστική απόφαση. Έχουμε τρεις γραμμές, τρεις φίλους γραμμές. Πάμε να τους πάρουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα. Στον πρώτο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τρέγια και κύριε Ζάχο. Καλησπέρα. Ρούλινγκ, καλησπέρα σας. Στην ερωτική πόλη. Καλή χρονιά. Η πόλη που κινείται. Καλή χρονιά. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Που κινείται με τους ρυθμούς του μετρό και της λευκής πετσέτας. Να ξέρεις ότι σε αυτή την πόλη... Κύριε Τάσο μου, λευκή πετσέτα πετάτε. Άκου λίγο, μην βιάζεις να μιλήσεις. Να ξέρεις ότι σε αυτή την πόλη συγγνώμη, είναι, λίγο, είναι τόσο με ερωτική... Τηλέφωνο και... είναι... Ναι. Σε πήραμε εμείς τηλέφωνο. Είναι τόσο ερωτική η πόλη είναι τόσο και ερωτική... Που αντί... που αναφέρατε για το πανόραμα, για το πανόραμα που αναφέρατε. Ναι. Πείτε μου έναν δήμο στη Θεσσαλονίκη που ακόμα... δεν έχει ολοκληρωμένο αποχαιρετιστικό σύστημα. Κοίταξε λίγο. Σε αυτή την περίπτωση τώρα, τι σχέση έχει αυτό που είπα εγώ με αυτό που λες εσύ? Εννοεί ότι δεν είναι... Ανέφερες για το Δήμο Πανοράματος, ναι. Και εγώ είχα ακούσει... Για τα χιόνια μιλάω εγώ, φίλε. Για τα χιόνια μίλησα. Ναι. Τώρα είδες κάπου να το καταλήξεις. Κοίτα τώρα, επειδή έχουμε τρεις γραμμές, τρέξτε λίγο. Εδώ τρέξτε πρέπει λίγο. Να είσαι χαρούμενος που μπορείς σαν πολίτης αυτής της ερωτικής πόλης να κινηθείς με το μετρό. Είμαι χαρούμενος γιατί θα μου έρθει στην Τούμπα ξεκούραστος. Με τα δικά σου δεδομένα είδες όπως θέλεις. Ξεκούραστος. Βρε λευκή πετσέτα πετάς. Λευκή πετσέτα. Βρε, λευκή, το πρώτο κοίτα... σου βιολί το αφήνεις να φύγει. Βρε αχάριστε και πες και ένα χρόνια πολλά δίπλα στο διπλανό σου στο βαπτισιμιό του Υπουργού Αθλητισμού που σε κράτησε στην Α1 κατηγορία μπάσκετ. Σωστό αυτό. Τον πήρε τότε και τον είπε Νουνέ, σώσε την κατάσταση. Γελάει ο Ντρούλινγκ δίπλα αυτό σου τώρα. Μαζί με τη δίκη του Άρη την τότε. Όταν σου λέω ότι είστε συνεταιράκια, αυτό είναι άλλη μία απόδειξη. Ολυμπιακός με Άρης. Αλληλοϋποστηρίζεστε. Δεν μπορείς εσύ να λες που γαλουχήθηκες με τον νόμο. Άσε τώρα τα μετυχήθηκα εγώ και, και πόσο χήθηκες εσύ και από ποιους χήθηκες. Άσε τώρα το λογοπρό σε μένα. Άσε τώρα το λογοπρό να πούμε. Είσαι. Το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου τώρα, του Μεγαλέξανδρου. Άκου λίγο. Εμείς σήμερα το πρωί που είχαμε ήλιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχαμε εσύ 2 βαθμούς ήλιο μείον 8. Μείον 8 έχεις μόνιμα, βρε γάβρε. Τι μιλάς. Θέλω να μου πεις τέτοιο ναι. Λιμάνι βρε με βάρκες που κουνιούνται πέρα δόθε ναι. Έχετε εσείς. Κοίταξε τώρα. Δολάριο έχετε. Καλημέρα στο δολάριο. Είπατε ποτέ εσείς σε τέτοιο λιμάνι. Όταν θα έρθεις στην Τούμπα θα δεις πως κουνιέται η βάρκα. Πως. Να μην πέσουνε το Κυρσάβα, τα γυαλιά στη Φυσούνα να μην πέσουνε. Το Κυρσάβα να μην το δούμε με τίποτα καμιά στολή ασπρόμαυρη. Ξέρω εγώ με ρίγες. Κοίταξε, ο Κυρσάβας άμα θα απλώσει τους τσίτρους που έχει πάρει ναι. Στη ζωή του σαν ποδοσφαιριστής. Αυτό δεν μου λέει κάτι εμένα. Αυτό δεν μου λέει κάτι εμένα. Και τα καμινίκια μα εικόνα βάλεις δεν τα μαζεύεται τόσα πρωταθλήματα. Ναι. Πού θες να καταλήξεις θα μας πεις, γιατί είσαι δεύτερος στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Τι, λευκή πετσέτα λες εσύ. Λευκή πετσέτα πετάει δηλαδή μια ομάδα που θα πάρει 10 εκατομμύρια ευρώ. Τη μισή σου ομάδα αγοράζω μα θέλω με 10 εκατομμύρια ευρώ. Από πότε έχεις να κάνεις. Τη μισή ομάδα του Πειραιά, αν γουστάρει ο πρόεδρος, κατουρώντας αγοράζει. Εδώ θέλω να μου πεις ποια ομάδα της πόλης σου βρε έχει πάρει παίκτες με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Θέλω να μου πεις, εσύ σαν ομάδα ΠΑΟΚ έχεις πάρει ποτέ με μεταγραφή, απέκτησες ποτέ ποδοσφαιριστή από τον Ολυμπιακό, ναι, ποτέ στη ζωή απέκτησα. Σου. Ο διπλανός σου απέκτησα. Που είναι με την ομάδα της καρδιάς απέκτησα. Σου έχει κάνει ποιο να βρε. Τον Αλέξη Αλεξίου. Ποιο,
χιόνα. Τον Αλεξίου. Έλα, βρε, το... Έλα τώρα, αυτός και ο Γιώτης ο Τσαλουχίδης, πάρτο αλλιώς ήταν. Εσύ με τώρα, με ρώτησες κάτι και σε απαντάω τώρα. Μόνο η ομάδα του διπλανού σου, του συνεργάτη σου έχει αποκτήσει παίκτες, βρε. Mm. Με μεταγραφή. Μη σε μάθω ιστορία. Πάλι αδιάβαστο. Σε κλείνω γιατί σε πιάνω πάλι αδιάβαστο. Θέλω κλείσε, την επόμενη κλείσε, φορά γιατί πάλι ξεφτύλα έγινες. Έγινε. Καλό βράδυ. Καληνύχτα στο μακρινό Μπιλμπάο που κερδίζει 1-2. Καληνύχτα σας. Πάλι ντεφορμέ μου είσαι. Με ρώτησες, απάντησα και δεν καλύφθηκες πάλι. Δύο, τι να σε κάνω, ρε φίλε. Τι να σε κάνω. Είσαι ταραγμένος από το μείον 8. Τι να κάνουμε. Θα κοίτα να το συνηθίσεις εκεί στο λιμάνι και να το πεις και στον Μπαρμπασάβα, το φίλο σου, μια και είσαι και οδηγός. Στον του, επόμενο, στον επόμενο. Πάμε, φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μου είχα μιλήσει Θάνος από Τούμπα. Γεια σου, Θάνος Τούμπα. Ναι. Αριανός. Ναι, ναι, έχουμε ξαναμιλήσει. Έλα, Θάνο. Πάμε. Τούμπα Κιλκής, φίλε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να πω. Καλή χρονιά. Υγεία. Από Τούμπα Κιλκής. Όχι, όχι. Από Τούμπα Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έλα, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Λοιπόν, θέλω και εγώ να πω για τον Πρίγιοβιτς, αλλά πριν πω για τον Πρίγιοβιτς, γιατί μετά θα με πάρει σε Τάσος και τα δικά του, θα πω πρώτα λίγο για τον για τον Ζάχο. Έλα, να μου πει λίγο την γνώμη του για τον Μανολά. Θέλω να τον πάρει Manchester United, η ομάδα μας στην Αγγλία. Για τον Μανολά το θεωρώ καλό παίκτη, γρήγορο. Και εγώ το θεωρώ καλό παίκτη. Αλλά για Manchester όχι. Όχι, γιατί όχι. Γιατί είναι σαν να παίρνει, τι να σου πω, σαν να παίρνουμε, τι με παραλληλισμό να κάτσε εσύ και ο Βαντάικ όταν πήγε στη Λίβερπουλ στη Σαουθάμπτον έπαιζε, δεν έπαιζε σε καμία ομαδάρα. Όχι, άλλο λέω, δεν είπα από ποια ομάδα θα τον παίρνει, ίσα-ίσα, η Ρώμα σαν μέγεθος είναι μεγαλύτερη από τη Σαουθάμπτον, δεν είπα αυτό, σαν εθνικότητα είπα, ενώ ποδοσφαιρικά η Ελλάδα είναι υπανάπτυκτη χώρα. Δεν μπορεί να πάρει Manchester, να στοχεύει, δηλαδή ομάδα που θα στοχεύει πρωτάθλημα Αγγλίας και Champions League να πάρει. Δεν μπορεί να έχει Έλληνα παίκτη, λέω εγώ, εκτός αν είναι κάτι το εξαιρετικό. Ο Μανολάς είναι μέσα στους 5 κορυφαίους αμυντικούς. Εγώ δεν το θεωρώ τόσο καλό για τέτοιο επίπεδο. Για να, δηλαδή μην να μας πω ότι... κεσκίζεις ρε με τον Μανολά τώρα, μαλώσαμε ότι... με τον Γαύρο προλίγο. Ναι, πάμε άξε. Λίγο στο ΠΑΟ. Δεν τον θεωρώ, δηλαδή ότι με τον Μανολά στην άμυνα μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ή να χτυπήσει Champions League μας. Άντε τώρα, κάνω βρώμο Λίβερπουλ και τη βρώμο Μάντσεστερ και τη βρώμο Έβερτον. Εγώ στο λέω γιατί όλοι το μετά Ράμος, Βαράν, Βαντάικ, ας πούμε οι Αριανοί ασχολούνται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο φυσικά. Βέβαια, αφού είναι αδιάφορο στο ελληνικό. Αφού δεν μπορούμε να πάρουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, τι να κάνουμε. Έλα, πάμε στα του. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό απλώς γιατί. Το είπες, μην μας κάνεις κοιλιά, πάμε. Σου είπα τη λογική μου. Τη σκέψη. Δεν κάνω κοιλιά, εντάξει, οκ. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον Πρίγκοβιτς γιατί πολλοί το λένε μισθοφόρο. Και ήθελα απλώς να πω ότι μισθοφόρος θα ήταν αν έπαιρνε ας πούμε 1,2 εκατομμύρια και ερχόταν και του δίνει ο άλλος 2,5. Σωστό αυτό. Και έφευγε για 2,5. Είναι λάθος όποιος το λέει αυτό και είναι αυτό αχάριστος. Είπα στην αρχή το ίδιο. Πολλοί το λένε. Πολλοί το λένε. Γι' αυτό λέω και στο... και στο εγώ στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, είπα ότι ίσως ο ΠΑΟΚ φέρθηκε αφελέστατα και δεν εκτίμησε σωστά τη ρήτρα που έβαλε στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ιδίως τη χρονιά που κάνεις πρωταθλητισμό μετά από 34 χρόνια και είσαι τόσο κοντά στο να κατακτήσεις τον τίτλο. Εγώ πιστεύω ότι η ρήτρα καλή είναι. Εντάξει, για παίκτη που παίζει στην Ελλάδα, πόσο να το έβαζε. Κοίταξε λίγο. Νομίζω ότι όταν ο Πρίγιοβιτς με το ρυθμό που πήγαινε είναι στους 5 καλύτερους ποδοσφαιριστές που έβαλαν τα περισσότερα γκολ στην Ευρώπη. Όχι στην Ευρώπη, συγχωρείς, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Έχει καταρρύψει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σκοράρανε λοιπόν και έχει την καλύτερη στατιστική στις 2,1 τελικές ένα γκολ. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να κάνεις μια αναπροσαρμογή, να μεριμνήσεις. Γιατί πας και για πρωτάθλημα και τίποτα άλλο. Και να σου πω και κάτι, άντε δεν μεριμνήσεις, άντε είπες δεν θα τα δώσει κανείς τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Και λογικά δεν τα δίνει κανείς τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Για να λέμε και την αλήθεια. Από εκεί και μετά έχεις εναλλακτική λύση. Θα σου φύγει τώρα ο Πρίγιοβιτς, έτσι. Θα σου φύγει. Εντάξει, κατά 90% θα είναι φεύγει ο Πρίγιοβιτς. Ποιος θα παίξει, ρε φίλε. Για να πάει σίγουρα για να περάσει ιατρικά δεν υπάρχει περίπτωση. Και καλά θα κάνει, ρε φίλε. Οποιοςδήποτε να παίρνει αυτά τα λεφτά για να είμαστε αντικειμενικοί και ειλικρινείς θα έφευγε. Έτσι. Ποιον θα φέρεις. Αν φέρει τον Μπέρκ, πιστεύω ότι θα είναι καλή εναλλακτική κίνηση εν συγκρίση με κάποιον ποδοσφαιριστή που δεν γνωρίζουμε. Ο οποίος δεν ξέρει τα ελληνικά δεδομένα, δεν ξέρει τι σημαίνει ατρόμητος, δεν ξέρει τι σημαίνει. Άρα θα πρέπει να πληρώσει. Εγώ διάβασα αυτή τη ρήτρα ότι δεν είναι 5 εκατομμύρια, είναι 3 τώρα. Άκουσε με λίγο. Ναι, ούτε αυτή τη ρήτρα μπορεί να μην να πληρώσει τη ρήτρα στον Παναθηναϊκό και τόσο... δώσει και 3 εκατομμύρια τον κάνει μάγκα. Δεν είναι τόσο θωρακισμένη η ρήτρα του Μπέρκ
από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν παραθυράκια που μπορεί να του παρακάμψει και να μιλήσει τον ποδοσφαιριστή. Γιατί μετά τον κάνει μάγκα για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι, αυτό σου λέω. Γι' αυτό εγώ πιστεύω με κανένα τριάρι, τεσάρι, βαριά, βαριά, 4,5 τελειώνει η μπουγάδα. Αλλά ναι, πρέπει να ήσουν έτοιμο. Βλέπω ότι δεν ήταν έτοιμο ο ΠΑΟΚ. Γιατί ευνηδιάστηκε, δεν περίμενε να πάρει τα 10 χαρτιά από τη... Προφανώς δεν το περίμενε, εσύ κατευθείαν. Τέλος πάντων. Ή το περίμενε το καλοκαίρι, σου λέει τώρα χειμώνα αποκλείεται. Αλλά εγώ πιστεύω θα βρει να πάρει κάποιον παίχτη. Δεν είναι τόσο δύσκολο να βρει. Το θέμα είναι ποιο θα πάρει. Άμα έχει Μαρούλι, μια χαρά έρχονται. Φίλε Θάνο, το θέμα είναι ποιο θα πάρει. Γιατί Ιανουάριο, Δεκέμβριο-Ιανουάριο, λέει στατιστική ότι ψωνίζει από το Πανέρι. Από το Β' Ράφι ψωνίζει. Οι καλές μεταγραφές γίνονται καλοκαίρι. Και πότε θα έρθει και πότε δεν κλιματιστεί. Γι' αυτό λέμε ότι ο Μπέρκ ξέρει τι είναι και η πραγματικότητα. Ξέρει ποιο είναι ο Πανιόνιος. Ξέρει ποια είναι η ΕΠΟ. Ξέρει ποια είναι η ΚΕΔ. Ξέρει ποιο είναι ο Μαρινάκης. Ξέρει ποιο είναι ο Μελισανίδης. Ξέρει τι σημαίνει τούμπα. Τέτοιο, δηλαδή, θες ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα εγκληματιστεί με τη μία. Να σου κάνει πρωταθλητισμό. Είναι και σε φόρμα. Έχει βάλει 10 γκολ σε 11 μάτς στην Σαουδική Αραβία. Εντάξει. Είναι καλή εναλλακτική λύση ο Μπέρκ, πιστεύω. Είναι πολύ καλός απέστης και για να το κλείσω, γιατί εμένα μου αρέσει πιο πολύ να παίζει ο ΠΑΟΚ με κοντό επιθετικό που να είναι γρήγορο, γιατί ταιριάζει και στο δικό του στυλ. Ο Πρίγιοπης τον πήγαινε πίσω, δεν μάρκαρε, δεν έδινε πάσες, δεν έσπαγε ποτέ την μπάλα εκτός. Περίμενε πάντα να τελειώσει η πρώτη φάση μόνος του, δεν έδινε ούτε πάσα δεξιά-αριστερά. Στον ΠΑΟΚ έγινε πολύ συμμετοχικός ο Πρίγιοπης. Έγινε πολύ συμμετοχικός, αλλά θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Εντάξει. Αν το βλέπαμε και στο δεύτερο γύρο, θα μπορούσε να είναι. Άμα τα βλέπεις, δηλαδή, άμα τα δεις συνολικά, έχει βάλει πολλά γκολάρια, όλοι πέσανε γι' αυτόν. Εντάξει. Okay. Ενώ θα μπορούσε να τελειώσει ας πούμε, την μπάλα πολλές φορές. Υπάρχουν και μάτσο όμως, υπάρχουν και πολλά μάτσο όμως που δεν τον ταΐσαν όσο έπρεπε. Δεν πιστεύω. Εγώ εντάξει, πόσα γκολ έβαζε εσύ. Εντάξει. Τάσο, μπορούσε, 30 γκολ έβαζε. Μπορούσε και παραπάνω να βάλει. Έβαλε σε 58 γκολ σε 80 μάτς. 80 κάτι μάτς. Πόσο παραπάνω να τι θες να βάλει ο άνθρωπος. Αυτό λέω, μια χαρά έβαλε. Άντε να σε καλά. Δεν βοηθούσε τόσο πολύ, γι' αυτό εγώ έτσι πιστεύω. Έγινε παλικάρι μου. Έγινε, καλή συνέχεια. Καλό, καλό βράδυ. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα Γιώργος Πάκο, Ολλανδία. Γεια σου ρε Γιουργάρα. Καλή χρονιά. Βασιλάκη, γίνεται. Λίγο χαλή, μπορείς να δω λίγο αισίτηση, τι έχεις. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Υγεία. Να είστε καλά ρε παιδιά. Από πού μας καληνύχτησε ο οδηγός του κύριε Σάβα, από τη Λάρισα. Από τον Μπιλμπάο είπε. Εγώ νόμιζα Λάρισα, άκουσα, γιατί εκεί είναι τα πάρκινγκ, εύκολα είναι τα πάρκινγκ, ειδικά τα πρωινά κάτι κοντά σε κάτι φούρνους, εκεί πέρα είναι εύκολα τα πάρκινγκ. Έχει τον Μπιλμπάο Λάρισα, αλλά είναι ξενοδοχείο. Ναι, έτσι ονομάζεται. Γιατί η Λάρισα άκουσα, γιατί εντάξει, συνήθως εκεί συχνάζουν οι συναφιού του τώρα τελευταία. Και εντάξει, μπορεί να δεν ξέρω, μπορεί να άραξε κάπου και γι' αυτό σε γύρισε κανένα πάρκι και να μας πήρε από εκεί. Είναι της μόδας η Λάρισα τώρα τελευταία, γι' αυτό ειδικά του συναφιού του οπαδί. Λέω εγώ τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσον αφορά για το Πρίγιοβιτς, δεν ξέρω αν είδες Τάσο στο ΠΑΟΚ 24, πόσο σου διέφυγε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο με τον Πρίγιοβιτς που τον καλωσορίζει ένας της ομάδας τέλος πάνω στο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Άμα μπεις μέσα θα το δεις. Ναι, τώρα, το έχουν ποστάρει. Ναι, ναι. Έχει 5 λεπτά. Έχουν... παραπέντε ανέβη. Ναι. 11 παραπέντε. Ναι, το έχουν ποστάρει και είναι εντάξει, το δείχνει μια ως τα κεραμίδια. Και όσον αφορά, εντάξει τώρα το θέμα για μένα πλέον... Εντάξει, ήταν, από την αρχή ήταν δύσκολο να μείνει, έτσι, τώρα μην τρελαθούμε. Αφού έφτασε εδώ που έφτασε καλύτερα είναι να φύγει, γιατί άμα μείνει δεν θα είναι προς όφελος μας, έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση. Δηλαδή καλύτερα είναι να φύγει τώρα, κοίταξε όταν είναι όταν η ψυχολογία ενός παίχτη δεν μπορεί να γυρίζει από εδώ και από εκεί σαν ρολόι, πήρε την απόφασή του αφού έκανε αυτό το ταξίδι, γιατί είναι και μεγάλο ταξίδι, έτσι, δεν είναι άιδε-άιδε. Θα μπορούσε ας πούμε, να κάνει μέσω Skype ή οτιδήποτε ή με κάποιους εκπροσώπους εδώ να μιλήσει και τα λοιπά, να του δείξουν βίντεο, DVD, ξέρω εγώ, φωτογραφίες, το ένα το άλλο. Για να κάνει το ταξίδι σημαίνει ότι το έχει πάρει και απόφαση. Ναι, πάντως για να το κλείσουμε το θέμα, να υπενθυμίσω και σε εσένα και στο φίλο οπαδό της Al Ittihad ότι αύριο υπάρχει μια συνάντηση και ήταν και η τελευταία ανάμεσα στον μεγαλομέτωχο της ΠΑΟΚ, τον κύριο Βασαβίδη και τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Για τους τύπους είναι αυτά. Δεν ξέρω αν είναι για τους τύπους ή αν είναι για την τηλεόραση. Εγώ λέω ότι υπάρχει αυτή η συνάντηση. Όσον αφορά για τον Μπέρκ, όχι μόνο δημοσιεύματα στην τέτοια, σήμερα το απόγευμα άκουσα και σε άλλο διαραδιόφωνο ότι υπάρχουν δημοσιεύματα και στη Σουηδία,
ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτός θα είναι ο αντικαταστάτης. Και όσον αφορά για τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει καμία ρήτρα, παιδιά, τίποτα. Γιατί ο Παναθηναϊκός η ρήτρα του ισχύει μέχρι και 18 Μαρτίου. Mm. Μετά τις 18 Μαρτίου είναι 0. Συγκεκριμένα δηλαδή. Τα έχουν πει, τα έχουν βγει. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει στα χέρια του διαπραγματευτικά όπλα. Γιατί έχει διάπλους επικοινωνίας, όπως το Κάτσε, όπως το Σιαμπάνι, όπως κάποιους άλλους που θα το πει, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε να δεις, 1,5 μήνα δεν δικαιούσε ούτε δραχμή. Θέλεις να το συμφωνήσουμε για το Κάτσε και για το Σιαμπάνι να τελειώνουμε. Άσε τώρα τις ρήτρες και τις αυτές, τώρα τι ζητάς, ας πούμε. Δηλαδή έχει ο ΠΑΟΚ, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, δεν είναι τόσο μεγάλο εμπόδιο. Το εμπόδιο είναι ο ίδιος ο παίχτης, αν έχει κάποιες απαιτήσεις υπερβολικές ή και η ίδια η ομάδα του και πόσο θα είναι το συμβόλαιο. Γιατί από ό,τι έχω διαβάσει, ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να του προσφέρει παραπάνω από 1,5 χρόνο λόγω της ηλικίας του. Για φέτος και του χρόνου. Πόσο είναι ο Μπέρ, 32 γεμάτα. Παραπάνω. 32 γεμάτα είναι. Ναι, δηλαδή δεν θέλει να τον κάνει 3 χρόνια συμβόλαιο τώρα τον Μπέρκ, θέλει να τον πάρει φέτος και του χρόνια και ενδεχομένως να του δώσει σύν ένα χρόνο υπό οι προϋποθέσεις ανάλογα με το πώς θα είναι η παρουσία του, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή στην ουσία να τον φέρει ως αντικαταστάτη έκτακτου ανάγκης, όχι να επενδύσει πάνω του για το μέλλον. Mm-hmm. Και αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν είναι το εμπόδιο το μεγάλο, γιατί η ρήτρα ισχύει μέχρι 18 Μαρτίου, όχι παραπάνω. Μάλιστα. Και οπότε ο ΠΑΟΚ έχει στο χέρι του το διαπραγματευτικό, γιατί περιμένει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός θέλει Σιαμπάνι, θέλει το Κάτσε να το κλείσει το καλοκαίρι, να το βάλει στο δυναμικό του. Όλα αυτά μετράνε. Έχει και ο ΠΑΟΚ στα χέρια του. Μα γι' αυτό είπα και εγώ ότι η συμφωνία που έχει μπει στη ρήτρα δεν είναι τόσο θωρακισμένη και μπορεί, δεν είναι, όχι, μπορεί όχι, μέσω όχι. κάποιων παραθύρων που πάντα υπάρχουν σε αυτά. Ναι. Να διαπραγματευτείς κατευθείαν με τον ποδοσφαιριστή και όχι με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός, και πάλι λέω, μετά τις 18 Μαρτίου δεν έχει τίποτα. Okay. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή δεν είναι ούτε μηδέν ιστοπηλίκων. Οπότε ο Παναθηναϊκός πάλι κερδισμένος θα βγει. Η ρήτρα του, ας πούμε, θα ήταν σε ισχύ αν κάποιος το καλοκαίρι ερχόταν και το ζητούσε, τότε θα λέγανε εντάξει, έχει μια χρονιά ολόκληρη ακόμα μπροστά του, μπορώ να το διαπραγματευτώ με ισχυρά όπλα. Τώρα για 1,5 μήνα και 2. Δεν μπορεί να κόσμο να δώσουν 5 εκατομμύρια για 2 μήνες. Δηλαδή ατρελαθούν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κατάλαβες. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά, παιδιά, να είστε καλά. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Και καλό βράδυ. Γουλφς, Λίβερπουλ, τελικό 2-1. 2-1. Πάει το κύπελο. Από κλαρίνο σε κλαρίνο. Ματζιούκι, το κύπελο πάει. Νομίζω και από το League Cup είσαι εκτός. Αν δεν πάρεις το πρωτάθλημα. Καλά, η Champions League δεν το συζητάμε. Δεν είσαι 0%. Αν δεν πάρει το πρωτάθλημα που θεωρώ ότι θα το πάρει, λοιπόν, λέω αν δεν το πάρει. Στους 4 πήγε. Ε? Στους 4 δεν πήγε. Πού? Διαφορά. Ναι, στους 4. Λέω πάλι είναι φαβορή για μένα η Liverpool. Ήταν καλύτερη στο match με τη City. Για μένα. Αν δεν το πάρει, λέμε, επειδή δεν το παίρνει το πρωτάθλημα. Τρίτη χρονιά ο Κλοπ, 0 τίτλους στη Liverpool, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Παίζει καλό ποδόσφαιρο όμως. Είναι γι' αυτό κάτι. Πάμε στο επόμενο. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια θα το πάμε συνεχόμενα μέχρι τις 12. Δεν θα κάνουμε διαλυματάκι. 15, 23, διαλύματα. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. 6, 9, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση. Αποστολή στο 54, 5, 20, 6. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Εσύ είσαι, φίλε. Έλα. Ο Γιώργος ο Μελισσοκόμος. Τι κάνουμε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, γόρι μου. Αμα καλώς τον. Τι λέει, πώς πάμε. Καλά, εσύ Λίβερπουλ είσαι, δεν θυμάμαι. Όχι. Εγώ Λίντς είμαι. Α, Λίντς, μπράβο, καλό είναι αυτό. Κοίταξε, μετά ήταν, έχει ένα πολύ κουραστικό Σαββατοκύριακο. Και εκεί στη δουλειά που ήμασταν, είμαι προϊστάμενος στο λογιστήριο στην εταιρεία που μοιράζαμε τα λάθια, ερχόντουσαν και παίρνανε καρφί, γινόταν πανικός χαμός, γινόταν. Και τώρα ηρεμήσαμε λίγο. Λοιπόν, για τον Μπρίγιοβιτς, επειδή και με τη δουλειά και με αυτά δεν έχω ακούσει πολλά. Εντάξει, να θυμίσω απλά σε πολλούς που λένε ότι δεν βρίσκουμε καλό τέτοιο τύπο και ο Τάσος το χειμώνα τον πήραμε κι εμείς αυτόν. Δηλαδή πήγαμε στους άλλους, σκάσαμε τα λεφτά και τους είπαμε παιδιά, σπάμε τη ρήτρα και τον παίρνουμε. Και τον πήραμε. Χειμώνα τον πήραμε τον Πριγιοβίτς, δεν τον πήραμε καλοκαίρι. Χειμώνα μετά ο Ίβιτς νομίζω τον είχε συγκριθεί, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ναι. Χειμώνα, εγώ νομίζω ότι τον έχουμε. Όχι, νομίζω, χειμώνα τον έχουμε πάρει. Δεκέμβριο τον πήρε, εγώ το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δεκέμβριο, τον πήρε. Που είστε παοξίδες. Και είχε αμφισβητηθεί γιατί ήταν και ψιλοτραυματίας, λέγανε τότε κάτι. Λέγανε. Ναι, εγώ πιστεύω ότι η διοίκηση, εντάξει,
ευνηδιάστηκε όντως, ίσως και αυτό που λένε πολλοί, γιατί δεν του βάλε μεγαλύτερη ρήτρα, μπορεί και ο παίκτης να μην δεχόταν να υπογράψει με μεγαλύτερη ρήτρα. Παίζει και αυτό. Αλλά ευνηδιάστηκε ότι ευνηδιάστηκε, δεν το περίμενε, αλλά πιστεύω ότι θα δείξει τα σωστά αντανακλαστικά μετά. Και στο φινάλε δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να βασιζόμαστε σε ένα παίκτη. Υποτίθεται ότι έχει από πίσω παίκτες μέχρι να έρθει και να, πώς το λένε, εντάξει, κάνετε τα, εγώ δεν θα κάνει τα γραφή. Γιώργο, θα κρατήσουν το βάρος, παίρνουν τόσα λεφτά. Μιλάμε για το βαρύ πυροβολικό σου. Σωστό. Μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή που στις δύο τελικές σου κάνει ένα γκολ. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι στην ομάδα που έχει κάνει 13 νίκες σε 14 μάτς και πάει για να πάρει πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια. Αυτός ο ποδοσφαιριστής με όλα αυτά τα στατιστικά δεν βρίσκεται από τη μία ώρα στην άλλη. Τασό, εδώ ίσως πρέπει να δείξει και ο προπονητής τα ανάλογα αντανακλαστικά να βρει και από αλλού κόσμο. Ανάλογα αντανακλαστικά, αδερφέ μου. Να βρει και από τα εξτρέμ, να βρει και από τον Καρέλι, να βρει από τον Ακπομ. Μέχρι να... Καλέ μου φίλε Γιώργο, ναι. Δεν μπορώ να βασιστώ εγώ έναν δεύτερο γύρο σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Ποιον Καρέλι μου λες και ποιον Ακπομ. Να παίξουν και να κάνουν τη δουλειά που έκανε ο Πρίγιοβιτς. Να σου πω λίγο κάτι. Μπορεί να την κάνουν τα παιδιά μερικώς. Ιδίως ο Ακπομ. Που δεν τον έχω εγώ για μελιτέα ποσότητα. Τον έχω για καλό ποδοσφαιριστή. Αλλά θέλει χρόνο ο άνθρωπος. Συμφωνώ. Εδώ τώρα χρειάζεσαι έναν ετοιμοπόλεμο ποδοσφαιριστή. Ναι, μα εγώ δεν λέω να μην γίνει μεταγραφή. Εγώ λέω ότι αυτοί πρέπει να σηκώσουν το. Ναι, δεν ήταν έτοιμος ο Πάοκ όμως. Όχι, ναι, ευνηδιάστηκε. Αυτό ενοχλεί τον Πάοκ. Όχι, τη φοβάται κάτι. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Να φοβηθεί τι. Και εγώ να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Πιστεύω ότι ρόλο έπαιξε και η αλλαγή στη μέση του τεχνικού διευθυντή. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έπαιξε και αυτό ρόλο. Μπορεί. Και αν δεις ότι κάποια θέματα και με τις ανανεώσεις συμβολέων έχουν μείνει λίγο πίσω. Δηλαδή αύριο μπορεί ξαφνικά να μας πούνε ότι ο Μπίσεσβαρ, επειδή ακριβώς δεν έχει ανανεωθεί το συμβόλαιό του, υπογράφει αλλού, ξέρω εγώ, από το καλοκαίρι. Ναι. Υπάρχει ένα ψηλό θεματάκι. Εντάξει, ο Μπίσεσβαρ είναι και 32 στα 33, έτσι. Ναι, εντάξει, όχι, δεν λέω ότι θα είναι η ίδια απώλεια με τον άλλον, εννοείται αυτό. Γι' αυτό δεν υπάρχει και ρήτρα στον Μπίσεσβαρ, λόγω ηλικίας. Ναι. Όπως δεν υπάρχει και ρήτρα, νομίζω, καλά, αν θυμάμαι καλά, και στο Βαρέλα, λόγω ηλικίας. Ούτε στο Βαρέλα υπάρχει, όχι. Τέλος πάντων, εμένα αυτό που μου κάτι για να κλείσω, εμένα αυτό που με κάνει, γιατί τον άκουσα και του άλλου και τον οδηγό τώρα του κ. Σάβα, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι που βγαίνουν αυτοί οι τυχαίοι γάβροι, που όταν ο πρόεδρός τους πουλούσε την ομάδα για πάρα πολλά λεφτά και τους έφερνε κάτι τη χάσπα στους παίκτες, κάτι παίκτες που δεν είχαν καμία σχέση, δηλαδή πουλούσε Μιλιβόγεβιτς, πουλούσε τον Κούτρι πόσα εκατομμύρια και δεν τους έφερε τίποτα και κάνανε μόκο και όλα τα site ξαφνικά με το που πουλιέται ο δικός μας και τον έχουν βάλει το Σαββίδι στο στόχαστρο και τον πάω και λένε τα δικά τους τα έσχη, ας πούμε, και την διοικητική ανικανότητά τους που έχουν πάρει από τα 44 που λένε τα 25 είναι πέτσινα. Τι να πω, τέλος πάντων, θα πω και την Κυριακή αυτά, θα γίνει μεγάλη μάχη. Κυριακή, τέλος πάντων. Έγινε ρε Γιώργα ρε. Καλώς, τα λέμε. Παρεπιπτόντως το μέλι σου, θεϊκό. Α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Το καταπίνει με ευχαρίστηση μικρή. Εγώ περιμένω το στοίχημα να μου φέρεις τα δύο τα μέλια. Αν το... Καλά, παίρνω τον Αστέρα εσύ πρώτα και θα τα φέρω. Άντε, καλά, εκεί που είσαι νεκρός στο στοίχημα έβγαλες γλώσσα. Έτσι είναι αυτό. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου. Καλή χρονιά, καλύτερη χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία, φιλάρετε μου. Ωραία ευχή αυτή, καλύτερη χρονιά. Έχω μείνει με μια απορία, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Όταν στον Παναθηναϊκό χρειάστηκε να πάρουν απόφαση από τη Σούπερ Λίγκα στο τέλος του πρωταθλήματος, σχεδόν την πρώτη τελευταία ήταν αγωνιστική, δεν θυμάμαι ακριβώς, που αναιρούσε τους κανόνες που είχαν βάλει από την αρχή του πρωταθλήματος για να μπορέσουν να τον κρατήσουν στην πρώτη εθνική. Ποιο συγκεκριμένα, για να καταλάβει ο κόσμος τι λες. Ο Παναθηναϊκός έπεφτε. Πέρσι μιλάς. Σύμφωνα με τους κανόνες που είχαν βάλει. Για την περσινή περίοδο. Είχε τελειώσει το πρωτάθλημα. Είχε τελειώσει και έγινε η πρώτη ψηφοφορία, έχει δίκιο, η οποία έπεφτε. Δεν βγήκαν οι κατάλληλοι. Αν ίσχυε ο νόμος με το που τέλειωνε το πρωτάθλημα πέρυσι, ο Παναθηναϊκός ήταν σε άλλη κατηγορία. Ακριβώς. Αν δεν γινόταν αναπροσαρμογή του νόμου. Και αν δεν αποφάσιζε οι παράγοντες της Super League, δεν αποφάσιζαν, με δικιά τους απόφαση έγινε,
να κρατήσουν τον Παναθηναϊκό στην πρώτη εθνική. Ναι. Εκεί γιατί δεν πήγε η επιτροπή αυτή που τώρα έκρινε ότι δεν μπορεί να αλλάχτεί ο κανόνας που ισχύει από την αρχή του πρωταθλήματος. Γιατί δεν το είπε πέρσι. Γιατί θα έπεσε κάποια εντολή άνωθεν. Γιατί εγώ αυτό άκουσα. Ναι. Άκουσα ότι η επιτροπή φέτος δικαιώνει τον Ολυμπιακό γιατί λέει δεν μπορούν να αλλάχτούν οι κανόνες που ισχύουν από την αρχή του πρωταθλήματος. Άρα τρελαθούμε. Επειδή υπάρχουν παιδιά και από παιδιά πάντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μη σου φαίνεται καθόλου παράξενο. Φιλάρετε. Για τον ίδιο, για μια παρόμοια κατάσταση, ο Ηρακλής, η άλλη ομάδα εδώ της πόλης μας, έπεσε. Δεν αλλάξανε τον νόμο για να τον κρατήσουν την Αρβανική. Για τον Παναθηναϊκό τον αλλάξανε. Το κακό όμως ξέρεις ποιο είναι. Για να τα λέμε και όλα, έχω την εντύπωση ότι ψηφίσαμε και εμείς τον να μείνει ο Παναθηναϊκός. Ναι, ρε παιδί μου, και καλά κάναμε. Γιατί και τώρα ψηφίσαμε ανάποδα. Καλά κάναμε γιατί. Έπρεπε να ισχύει αυτό. Καλά κάναμε δηλαδή, γιατί να μείνει ο Παναθηναϊκός. Γιατί κάναμε καλά. Όχι, το καλά κάνανε το πάω αλλού. Ότι σε αυτή την ιστορία, όταν έχεις τη δύναμη, την έχουν οι παράγοντες με τις αποφάσεις τους και όχι οι κανόνες που ισχύουν από την αρχή του πρωταθλήματος, δεν μπορείς να μου βγάλεις παράνομο φέτος αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, για δηλαδή, κάποιες αποφάσεις όμως ισχύουν οι κανόνες και για κάποιους άλλους ισχύει η πλειοψηφία. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν γίνεται αυτό. Είναι παράλογο. Γι' αυτό σου λέω. Άστο, μην το ψάχνεις. Τζάμπα το ζητάμε. Τώρα, από κάπου πρέπει να έχουμε μια συνέχεια στα πράγματα. Δεν γίνεται να αλλάζουν κάθε χρόνο όπως μας γουστάρει. Ναι, σωστό αυτό. Άστο αυτό τώρα, γιατί έτσι όπως έγιναν τα πράγματα θα παίξουμε Τρίπολη και να δούμε πότε θα παίξουμε με τα Γιάννενα. Δεν ξέρω πότε θα παίξουμε με τα Γιάννενα. Ναι, αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι επειδή υπάρχει συνέχεια, γιατί δεν αλλάζει τίποτα από πέρσι μέχρι φέτος, είναι αδύνατο από μια παράνομη απόφαση να παρέμεινε ο Παναθηναϊκός στην πρώτη εθνική. Εφόσον αυτοί το βγάλανε παράνομο, παράτυπο, όπως θέλετε πείτε το, το να έχουμε αλλιώτικη την διαδικασία. Ωραία. Κινήθηκε κανείς δικαστικά κατά τον Παναθηναϊκό? Δεν αυτό που λες. Άστο, μην το ψάχνει. Άστο, φιλάρετε. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε τώρα, νομίζω. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε, φιλάρετε, νομίζω τώρα, τη δεδομένη στιγμή, είναι να βρεθεί άμεσα ένας αντικαταστάτης του Πρίγιοβιτς, γιατί όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Λογικά, δεν είμαστε σίγουροι. Λογικά, κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ο Πρίγιοβιτς αποχωρεί. Έτσι. Πρέπει να βρεθεί άμεσα ο αντικαταστάτης, ο οποίος μερικώς, κατά μεγάλο ποσοστό, αν είναι δυνατόν, να μπορέσει να καλύψει την ορφανή πλέον θέση που μένει στον ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο αυτό, να παρουσιάσει και μια δυναμική, γιατί όταν έχετε ένας νέος τεχνικός διευθυντής, πρέπει να παρουσιάζει και έργο, να δείξει ότι είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Δεν θέλω εγώ πάλι να δω Ιανουάριο μεταγραφές τύπου Αζεβέδο, τύπου Λεβέκ, τύπου Μιχόγεβιτς, που ήρθαν, άγγιξαν και δεν πέρασαν από τον ΠΑΟΚ και δεν άγγιξαν. Εντάξει, έχουμε ένα παιχτάκι που το ζητάνε ευρωπαϊκές ομάδες, ομάδες της Ρωσίας, Γαλλίας και τα λοιπά, το Γιαννούλη, και τον έχουμε δανεικό και έχουμε κάποιον ο οποίος λέγεται Τόσκα. Ο Γιαννούλης θα αυτά τα πρόκειται. Πράγματα, αυτά τα πράγματα, λίγο να τα κοιτάξουν εκεί στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Κοίταξε, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει ο Ακμπομπ, ο οποίος πραγματικά ήρθε νωρίτερα και επιτέλους είναι ένας σε εναλλακτική που είναι ήδη προσαρμοσμένος, πιστεύω. Σίγουρα χρειάζεται ένας ακόμα, ο οποίος όμως δεν θα είναι προσαρμοσμένος και θα χρειαστεί χρόνο, αλλά μπορεί να συμπληρώσει στα γκολ τους άλλους στο μέλλον, μετά από κάποιες αγωνιστικές, στους άλλους που θα συμπληρώσουν πάλι τα γκολ του, που θα είναι αυτοί που έχουμε ήδη, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μπορούμε να δούμε το σήμερα και να μας κακοφαίνεται που φεύγει ο Πρίγιοβιτς. Για μένα όμως είναι σίγουρο ότι ήδη είμαστε ένα σκαλί πιο πάνω από ό,τι ήμασταν. Ξεφύγαμε από τα μονά νούμερα, 3, 5, 6 εκατομμύρια το πολύ. Πήγαμε πλέον στα 10 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αλλάξαμε επίπεδο σαν ομάδα ευρωπαϊκή. Ναι. Θα αρχίσουν πλέον οι μανατζαρέοι να μας βλέπουν με άλλο μάτι ότι μπορούμε να δίνουμε παίκτες πάνω από 10 εκατομμύρια και αυτό μας βάζει πια στην
μεγάλη, από μεσαία προς μεγάλη ομάδα στις μεταγραφές. Αυτό που ίσως προβληματίζει και στεναχωρεί δεν είναι ότι από την ώρα που ο Πρίγιοβιτς εδώ και αρκετό καιρό μπήκε στην top πεντάδα των σκόρερ της χρονιάς, παγκοσμίως μιλάω. Ακριβώς. Το όνομά του από τότε που μπήκε στους top 5, στους top 5, δεν έπρεπε λίγο να το ψηλιαστούν, παιδί μου, εκεί στην ΠΑΕ και να τον καλέσουν έτσι λίγο να μιλήσουν και να κάνουν μια αναπροσαρμογή στη ρήτρα. Που πολύ σωστά το λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Αν δεν ανεβεί και ο μισθός αρκετά ψηλά, δηλαδή θέλει εφταπλάσιο το νούμερο να είναι. Αλλά το σημαντικό είναι ότι από ένα σημείο και μετά είναι τι θέλει και ένας παίκτης όταν του δίνεις γύρω στα 20 χιλιάρικα την ημέρα, ημεροκάματο, 20 χιλιάδες ευρώ την ημέρα, δηλαδή άμα θα βάλεις την μεταγραφή 10 εκατομμύρια, συν πάνω από 30, γιατί άμα βάλεις τα μπόνους που του βάζουν είναι πολύ εύκολο να τα καλύψει, μέσα στα 40 χρόνια. Χαρτιά βγαίνουν. 40 εκατομμύρια μεταγραφή. 40 χαρτιά βγαίνει ο Πρίγιοβιτς. Λοιπόν, αυτά δύσκολα τα παίρνει ένας παίκτης στην Ευρώπη πια. Είναι δηλαδή πλέον μια μεγάλη μεταγραφή ευρωπαϊκή, όχι ελληνική. Αυτό είναι σημαντικό. Τέτοιους παίκτες μπορεί να τους χάσει κάθε ομάδα. Όταν λειτουργούν πλέον οι άλλοι με το χρήμα στο χέρι. Και αν έχεις ακούσει, και μ' αρέσει αυτό, δεν θέλει ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα μέρος. Θέλει και τα 10 εκατομμύρια. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Αυτό σφίγγει το πράγμα από την Αραβία. Μα δεν ισχύει η μεταγραφή αν δεν πέσουν και τα 10 εκατομμύρια. Ακριβώς. Και αυτό... δεν θα κάνει καμιά άλλη συμφωνία, ναι, και καλά κάνει. Αυτό, γιατί... λέγεται, αυτό εννοείται όταν λέμε πληρώνω τη ρήτρα. Σκάω κας, επαναλαμβάνω κας. Όχι με δώσει, δεν είναι κοτσόβολος ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, σκάω κας λοιπόν τα 10 χαρτιά, τα 10 μαρούλια και τον παίρνω τον παίκτη. Αν δεν τα σκάω, απλά δεν τον παίρνω. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και για όλα τα υπόλοιπα, επειδή υπάρχει χρόνος, είναι αυτή η εβδομάδα και επειδή αύριο έρχεται ο μεγάλος, καλό είναι να τακτοποιηθούν το δυνατόν συντομότερα. Εμένα δεν με ενοχλεί τόσο ο Πρίγιοβιτς, αν και με ζορίζει, γιατί θα ήθελα να το σηκώσει αυτό το πρωτάθλημα όταν θα πανηγυρίζει η ομάδα. Θα φωνάξουμε ρε παιδί μου, όταν είναι λίγο το Μάιο, δεν πειράζει. Αλλά... με ζορίζει το ότι δεν έχουν τακτοποιηθεί όλες οι άλλες εκκρεμότητες. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Να δούμε. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αύριο θα έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα. Θα είμαστε λίγο πιο ενημερωμένοι μετά τη συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Πρίγιοβιτς. Εγώ θεωρώ ότι ο παίκτης πολύ δύσκολα πλέον. Να μην πάει στη Σαουδική Αραβία. Δεν τον ενδιαφέρει. Καταρχάς. Μόνο αν δεν θέλουν οι Άραβες. Επιλογή ζωής, Αναστάση. Δηλαδή τώρα άμα σου δίνανε εσένα 5 εκατομμύρια, δεν μιλάμε τώρα για 30, 5 εκατομμύρια για έναν άνθρωπο από εμάς. Πόσο θα τα εγκατέλειπε όλα και θα πήγαινε και στο διάολο τη μάνα, να πω. Είναι τεράστιο το Δέλεαρ, είναι μαμούθ η προσφορά που έχει γίνει, γι' αυτό και ευνηδιάστηκα στον ΠΑΟΚ. Δεν περίμεναν ότι θα πλήρωνε κάποιος το ποσό αυτό της ρήτρας. Ναι, γι' αυτό ήταν και ανέτοιμοι στο να βρουν ποδοσφαιριστή και γι' αυτό τρέχουν τώρα. Είναι και η ειδική συνθήκη. Αυτή η ομάδα που πάει για υποβιβασμό είναι από τις μεγάλες ομάδες που έχει πάρει και πανασιατικά, δεν ξέρω τι στην ευχή έχουν εκεί πέρα πρωταθλήματα. Έχει πάρει και πρωταθλήματα στη χώρα της. Απλά αυτή τη στιγμή βρέθηκε σε μια περίεργη θέση. Την ψώνησε ο πρόεδρος με τα σεντόνια εκεί πέρα και τις μαντήλες, ξέρω εγώ, και λέει πάρτε 100 εκατομμύρια και σώσε την ομάδα. Θα τα ρίξω για να σώσω την ομάδα. Αυτό τέλος, έχει μια φανταστική γεωγραφία και να κλείσουμε αυτό για να ευθυμίσουμε λίγο. Έχει έναν οπαδό με μια Ρετσίνα Μαλαματίνα. Τον Πρίγιοβιτς, ο οποίος έχει πλάτη στην Ρετσίνα Μαλαματίνα και προχωράει προς μια πετρελοπηγή και το λέει ο οπαδός πίσω, ρε Πρίγιο. Φέρ το λίγο σαν εικόνα. Ρε Πρίγιο, και ούτε γυρνάει να το κοιτάξουμε. Πάει με την κοτσίδα προς την πετρελοπηγή. Αφήνει τη Ρετσίνα, δεν είναι τη Μαλαματίνα, κατάλαβες. Ξέρεις, τον Πρίγιο θα ήθελα να τον έχει πάνω σε άλογο και να μοιάζει με το Λούκι Λουκ που πηγαίνει προς το ηλιοβασίλεμα. Ξέρεις, όταν τελειώνει το. Έγινε. Να σε καλά, φιλαρετέ μου. Καλό βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά. Και όπως έγραψε ένας, γιατί δεν οικειοποιούμε άλλον, πώς το λένε, ατάκες ή τρικό.
Εκεί στον Άρη ξυπνήστε. Πάνε βρεστε. Πώς λέγεται, Al-Ittihad. Al-Ittihad. Άλλοι. Al-Ittihad. Al-Ittihad. Πάντε βρεστε αυτό το σεντονά που λέει και ο άλλος. Δείχνει 40 εκατομμύρια, 30 για να μπαίχτη. Πάμε φέρτον εδώ πέρα, δεν απατάει έδαφος. Al-Ittihad. Ποια Al-Ittihad, ρε. Και αυτή, συγγνώμη, μέσω εισιτηρίων μπορεί να δει αυτή την Al-Ittihad. Ναι. Έχουν σε κάθε μάτς το minimum 60.000 κόσμου. Πλάκα κάνεις. Όχι. 60.000. Ναι. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Καλά, εκεί πέρα πόσο... εκεί είναι μονοπολί το ενδιαφέρον του το ποδοσφαιρικό και να ξέρεις ότι στο γήπεδο πάνε μόνο άντρες. Με μυθράλια είναι και με τι είναι. Είναι εκεί που βλέπεις που μπαίνουν μέσα, μπαίνουν μέσα οι πρόεδροι και αυτά, οι πλακώνουν τους διαιτητές και τα λοιπά. Ζωσμένοι με κρυκτικά τέτοια είναι, όχι. Μακριά από αυτά. Μακριά από αυτά. Αλλά είναι πάρα πολύ αυστηρή η ζωή εκεί. Ο μουσουλμανικός νόμος και η θρησκεία δυσκολεύουν τη ζωή των Ευρωπαίων. Δηλαδή. Υπάρχουν καφετέριες μόνο σε εμπορικά κέντρα που είναι κλιματιζούμενες και είναι, επειδή υπάρχει πολύ ζέστη, 48-50 βαθμούς. 48-50 βαθμούς. Πάνε μόνο γυναίκες και μόνο άντρες σε χώριες καφετέριες. Υπάρχουν χώρια ταμεία. Απαγορεύεται το αλκοόλ, απαγορεύεται το ένα το άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή στον εγκληματιστή και να προσωπήσει. Τώρα, βέβαια, άμα θα πα και 30 εκατομμύρια, λε. Εντάξει, ρε παιδί μου, και 5 χρονάκια θα κάνω λίγο υπομονή. Άσε που εγώ πιστεύω ότι στη διετία επάνω. Αλλού θα το δούμε τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Έχουμε και άλλα πράγματα που δεν είπαμε. Είχε πολλά και για μπάσκετ δεν είπαμε τίποτα. Και το ρεπορτάζ θα τρέξει και για ΠΑΟΚ και για Άρη. Αύριο, λέει, μπορεί να ανακοινωθεί και ο πρώτο παίκτη. Αύριο έχουμε και κύπελο, έτσι. Παναχαϊκή ΠΑΟΚ χωρίς Πρίγιοβιτς, χωρίς ΑΚΠΟΜΠ. Με Καρέλη λογικά θα ξεκινήσει στην κορυφή ο ΠΑΟΚ. Πάμε για τους, να διαβάσουμε τους υποστηρικτές και θα τα πούμε και αύριο, πρώτο Θεός. Πρώτος και καλύτερος υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, γνωστή πλέον η διεύθυνση του Escobar και το τηλέφωνο 2311-208-301. Ανοιχτά από 8 το πρωί το Escobar για τον καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο διαλέξετε για να πιείτε. Το ρότερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League, Football League για τον κύριο Ματζιού και για τις αγαπημένες σου ομάδες. Να πάμε και στην Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα, με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων, είναι η Skies Aviation Academy. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε στο διαδίκτυο το skies.gr και το τηλέφωνο είναι το 23 9 20 21 100, που κάθε ερώτησή σας μπορεί να απαντηθεί. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, ζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά μόνο στον καλύτερο γύρο της πόλης, Χοιρινό ή Κοτόπουλο, ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά. Χειροποίητε τους τιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Καραολί και Δημητρίου, πρώην διοικητηρίου 52. Δελιβεριά, παραγγελίες στο 23-15-20-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας από το ψητοπολείο Πορκίτο. Τέλος, άλλο ένα βράδυ κοντά μας ήταν και η πηγή των Βοτάνων, η οποία αυτή η πηγή ακούει στο όνομα Αβραμόγλου. Φύτο σλιμ λιποδιαλυτικό χαρμάνι Βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Αβράμογλου λοιπόν, θαυματουργάφητα, η άματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλαια και μπαχαρικά από όλον τον κόσμο. Εδώ ήταν και αυτά. Το Motorsport Ιορδάνης Τσερκέζος στην λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου 252 για το σέρβις παντός τύπου αυτοκινήτων με γνήσια ανταλλακτικά. Με εγγύηση στην εργασία, με φανταστικές λαϊκές τιμές για όλους σας. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελαιοκινητήρα σας από επαγγελματίες του είδους, καθώς και επισκευή στο φθαρμένο σασμάν του οχήματός σας. Μόνο στο Motorsport Ιωδάνη Τσεκέδος, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικό Σκορπιό στη Νεάπολη, λεωφόρος Ανδρέα Παπαδρέου 252. Αυτά από εμάς για σήμερα, από το Ράδιο Μαρμίτα, από Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια και Βασίλη Καβαδία. Πρώτα Θεός, γερή να είμαστε όλοι.
Θα κάνουμε πάλι τον Ορειβάτη πρώτα ο Θεός. Αν δεν καραπαγώσουν όλα και φάμε καμιά βούτα και σπάσουμε κανένα κεφάλι και χτυπάει ξύλο. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε αύριο πάλι εδώ. Στις 8 είπαμε, Δευτέρα και Παρασκευή, όχι ως Παρασκευή, Δευτέρα και Παρασκευή, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάκος Ντρούλινγκ, 10 με 12. Πριν Τετάρτη, Πέμπτη, 8-10. Πάλι εμείς. Μάλλον. Α, εντάξει. Εκτός αν έρθει κανένας άλλος. Λοιπόν, ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι για ένα απολαυστικό δίωρο και πλέον. Από Τάσο Τρέγια, Ζάκο Ντρούλινγκ, Ράδιο Μαρμίτα και Βασίλη Καβαδία, αν έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Γιάννη και στην Ιωάννα και στον πρόδρομο. Auf Wiedersehen. Γεια σας.